σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη, που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Κοίταξε, επειδή πήγε να περάσει το 15 χωρίς να παίξει κάποια φορά ο ύμνος, το σώσαμε στο παρα... στο παρα 20. Εντάξει. Στο παραδείο. Γιατί ρε εσύ δεν τον βάζαμε τόσο καιρό? Εδώ άλλοι και άλλοι δεν βάζουν πέρα τον ύμνο τους κάθε μέρα. 200 μέρες το χρόνο παίζει ο ύμνος. Δεν... χάνει την αξία του. Είναι να έχεις αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω τώρα γιατί αναφέρεσαι, δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Σέναν που έρχεται εδώ και μας κάνει, μας κοροϊδεύει ότι παίζει ή ακούγεται μπουζούκι. Εμείς εδώ βάζουμε τον ύμνο του ΠΑΟΚ μόνο σε μεγάλες ημέρες. Ναι, το 15 πήγε να περάσει χωρίς κάτι ιδιαίτερο, έτσι δεν είναι? Ξέχασε τίποτα. 15. Το διπλό μες στο Καραϊσκάκι ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει. Δεν, 14. 14 ήταν, 3 Δεκεμβρίου. 14 ήταν. Ναι. Και, το, και σώθηκε η κατάσταση το 15 με αυτό το διπλό, το οποίο λανθασμένα λένε όλοι ότι έγινε επειδή ήταν αδιάφορο το μάτς. Ο ΠΑΟΚ, το λέγαμε την κλήρωση, θα την κερδίσει την Dortmund στη Γερμανία. Πώς θα γίνονταν αυτό, δεν ξέραμε. Ξέραμε ότι θα την κερδίσει. Βρε, πρώτη αγωνιστική θα ήταν, τρίτη θα ήταν, πέμπτη θα ήταν. Θα την κερδίσει. Αυτά είναι τα εύκολα. Τα άλλα είναι τα δύσκολα. Αυτά με τις Dortmund, η καμπάλα ήταν βουνό. Πού να, να βάλεις γκολ στην καμπάλα? Τη Dortmund δύο φορές πέρασε το κέντρο της στο τέλειο παιχνίδι, έβαλες γκολ. Αφού ξέρεις θα γίνει, δεν το ξέρεις. Τι, εξεπλάγιν χθες? Μα τι, αφού το ξέρεις. Δεν πανηγύρισε ο άλλος, αυτό είναι. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ Dortmund και τι έγινε? Εδώ είμαστε κανονικά. 12 λεπτά μετά τις 12 στον Λίμπερο και στο ΠΑΟΚ 24. 11 Δεκεμβρίου και κοιτάμε μπροστά. Άντε, πήγαινε τώρα, κέρδισε τον Κομπότη. Α, πες εσύ τώρα πώς θα κερδίσεις τον Κομπότη. Μη γίνεσαι τούντολ. Μαζί, μα Θεός. Θεός, έχει μπει στο κλίμα ρε φίλε. Αυτό είναι. Έχει καταλάβει τι γίνεται. Το μυαλό στο Λεβαδιακό. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, όχι ο Λεβαδιακός λέει εκεί, επιμένει. Το Μάκρυ τον έβγαλε νομίζεις? Εννοείται ότι κάναμε συντήρηση από κάποια φάση και μετά, ρε. Που δεν το ρωτήσαμε κιόλας. Και ήρθε και έδωσε χρόνο στον Σάμπο που ήταν από τραυματισμό. Πώς έδωσε η Μπαρσελόνα προχθές, εγώ ήμουν στο Μέση. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και πώς τον είναι, και ποιον τον έβαλε. Και το Λεόβατς που δεν είχε καλά παιχνίδια και ήθελε έτσι να βρει λίγο χώρο για να κάνει ένα καλό παιχνίδι. Το άλλο με τον. Το. Με τον Βούλγαρο Superstar. Βρε αγόρι μου, βρε καλέ μου, δεν σε παρεξηγούμε. Δηλαδή κερδίζεις την Dortmund, σηκώνει το ταμπελάκι, το 10. Θα έβγαινε κάποιος, θα έβγαινε. Ναι. 60-65, 58-62. Εκεί... Γιατί ήταν και από τραυματισμό. Ναι, εκεί κάνουμε καθυστέρηση. Δεν ναι, τρέχουμε, ναι. Όχι, αυτό είναι κακό πρόεδρο, αυτό δεν το λέω, αυτό δεν το λέω που είπες. Ναι. Δεν θα σε παρεξηγήσουμε, δηλαδή έχεις το φόβο ότι αν τυχόν τώρα εγώ κάνω αργά, μήπως αυτοί οι στόκοι από πάνω νομίζουν ότι πάλι θύχτηκα κτλ. Άσε να αρχίσω να τρέχω. Μα γιατί τρέχεις? Κανένας εχθές δεν έκανε καθυστέρηση, φίλε. Βέβαια δεν έκανα φάουλ. Ούτε στο, μετά το 80 δεν έκανε καθυστέρηση. Έτσι. Εγώ κόλκα στην περιγραφή, άκουγα και νομίζω ότι ούτε αυτός ιδιαίτερα αγχώθηκε. Γιατί ήταν πολύ σίγουρο. Δεν απέτησε καταρχήν ο κόλκα να γίνει καθυστέρηση. Το γρήγορο παιχνίδι του ΠΑΟΚ το αντιμετώπισε σαν κάτι φυσιολογικό. Έλεγε ναι, ρε φίλε, μπορεί να βγούμε στην κόντρα και να βάλω και ένα δεύτερο γκολ με τον Ροντρίγκες. Υπήρχε μια στιγμή στην οποία δεν μπορεί να έκαναν τέτοια πλάκα στον Γλύκο. Δεν μπορεί. Α, που, δεν τον αφήσανε, που τον αφήσανε, ναι, να χτυπήσει το. Εκεί νομίζω ότι ήταν εσκεμμένο για καθυστέρηση. Δηλαδή δεν μπορεί, ρε παιδιά, ο άλλο να μην μπορεί να πατήσει, να βγει μπαλ out και να φεύγουν όλοι. Αληθεύει ότι του είπε ο Μανεζά, έλα ρε, τελειώνει, κάτσα λίγο. Κάτι τέτοιο. Ζήτησε αλλαγή. Και του πώς λέμε στην Αλάνα, έλα ρε τώρα. Με φωνάζει η μάνα μου. Έλα ρε, κάτσε λίγο. 5 λεπτά τελειώνει τώρα. Μην το χαλάς. Θα γινόταν η στραβή εκεί πέρα και θα είχε πέσει. Γιατί ό,τι πάει μέσα θα γράφει. Ναι, ναι. Και γιατί δεν τον έβγαλε και γιατί το άνα και επαναλύσεις αυτά, παρεμβάσεις, καθηγητές ποδοσφαίρου, προπονητές. Πω, τι θα γινόταν αν πήγαινε κανένας προς τα μέσα.
Αλλά δεν υπήρχε το ενδεχόμενο χθες. Τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, κέρδισε μέσα στη Γερμανία. Έτσι αποχαιρέτησε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία. Ξεκίνησε τον Ιούλιο από την Κροατία και από το Ζάγκρεπ και τελείωσε στη Γερμανία. Και λες ότι κάπου ισορρόπησε το τέλος. Το πάλεψα, ρε φίλε. Μια ήττα σε 6 παιχνίδια έχω. Μια ήττα. Και μια νίκη. Και τέσσερις οπαλίες. Μια νίκη. Μια ήττα έχω. Σε όλη την πορεία. Δύο ήττες στη Λοκομοτίβα. 6 και 6, 12 μάτς είναι. Τέσσερις νίκες, δύο ήττες. Καλά είναι. Επειδή η μία είναι με την Ντόρτμουντ, γι' αυτό είναι καλά. Ναι. Εντάξει. Κερδίσαμε κάτι και από λεφτά με την νίκη χθες. Αυτά τα 150 τα στεναχωρημένα. Δεν μας απασχολούν τα λεφτά. Βαθμούς. Λίγο. Για να δούμε ένα όφελος έτσι βαθμολογικό. Λίγο. Κάτι έσωσε. Κάτι έσωσε. Τώρα με την Ντόρτμουντ έπρεπε, να δίνει πιο πολλούς βαθμούς η UEFA. Δηλαδή πρέπει να έχεις εκεί με την Ντόρτμουντ θα πάρεις τόσους βαθμούς. Με την Καμπάλα θα πάρεις λιγότερους βαθμούς. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Επέστρεψε ο ΠΑΟΚ γύρω στις 4 το πρωί. Πολύ μεγάλη υποδοχή στο αεροδρόμιο από. Ούτε ο Φάνης δεν ήρθε. Ούτε ο Φάνης δεν ήρθε. Αυτό. Η πρώτη δύση ημέρα είναι ότι καλείται σε απολογία ο Φάνης. Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός. Ναι. Δεν ήταν ο Φάνης στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι και ένα δείγμα ότι εντάξει δεν έκανε ο ΠΑΟΚ τίποτα τρομερό. Μάλλον αυτό το μήνυμα ήθελε να περάσει ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι, με τη σημαία και το μηχανάκι. Θα περάσει το μήνυμα στη λιβαδιά. Αυτό έπρεπε να το πει. Ακούστηκε σε συνέντευξη τύπου τρεις φορές στον Dortmund ΠΑΟΚ λέξη λιβαδιακός. Ναι. Δηλαδή είναι τώρα εκεί πέρα στην Γερμανία και κοιτιούνται ακόμα. Δεν έχουν φύγει από την αίθουσα τύπου. Χωρίς λιβαδιακός. Είμαστε με Τούντορ. Το έχει πιάσει το νόημα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά τη Δευτέρα. Γιατί αλλιώς. Δεν θα έχει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Νομίζω ότι ο οργανισμός έτσι κι αλλιώς και το μάτς με την Dortmund το αντιμετώπισε σωστά. Δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι όχι, πάμε εκεί, αυτή είναι σε αγριεμένη κατάσταση, θα φάμε πολλά, ξέρω εγώ και τέτοια. Λειτουργήσε. Αυτό το χαμηλά η μπάλα λειτουργήσε. Πάμε εκεί και να μην έχει κατηφορά το γήπεδο, το λέγαμε όλοι. Δηλαδή ο ένας παρέσυρε τον άλλον. Και έτσι τώρα από εκεί που το αφήσαμε, από εκεί το ξαναπιάνουμε και λέμε. Τώρα η Λεβαδιά είναι αλλιώς, είναι αυτά. Τέρμα εκείνο το ταξίδι, το ευρωπαϊκό. Πάμε τώρα να προσγειωθούμε ανώμαλα. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πίσω. Έχει μείνει πολύ πίσω. Ο μεγάλος του στόχος, όπως θα εκφράζεται από εδώ και πέρα συνέχεια και θα το δείτε, είναι η δεύτερη θέση για να παίξει τα προκριματικά του Champions League. Ήδη περνάει το μήνυμα αυτό στην ομάδα, ήδη τους αγχώνει με την καλή έννοια, ήδη το έχουν στο μυαλό τους. Και θα τα δώσουν όλα για να πετύχουν αυτό το στόχο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τέσσερις συνεχόμενες νίκες, έτσι, σε τέσσερις αγώνες. Ναι. Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό, οι τρεις στην Ελλάδα και μία στην Ευρώπη. Έγινε γι' αυτό. Και παίζει τώρα τη Δευτέρα στη Λιβαδιά. Παίζει μεσοβδόμαδα μετά στο Βόλο για το κύπελο. Και κλείνει τη χρονιά την άλλη, τη μεθεπόμενη Κυριακή μεσημέρι, με τον Πλατανιά στην Τούμπα. Λογικά έχει τονωθεί λίγο όλο το σύστημα του ΠΑΟΚ. Λίγο έτσι υπάρχει ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο, λίγο ο κόσμος θα είναι πιο κοντά στην ομάδα. Λογικά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Το σίγουρο είναι ότι όλοι όσοι βρέθηκαν χθες το βράδυ στη Γερμανία και κυρίως οι ομογενείς το απίλαυσαν, το χάρηκαν, το περίμεναν πώς και πώς και δικαιώθηκαν. Και θα έχουν κάτι να λένε στους Γερμανούς σήμερα όπου τους συναντήσουν στις δουλειές τους ή στις πόλεις όπου ζουν. Οι ομογενείς της Γερμανίας, οι οποίοι δεν έχουν δει τον ΠΑΟΚ να χάνει στη Γερμανία. Έχασε καμιά φορά ο ΠΑΟΚ στη Γερμανία? Μπα. Την Bayern. Από τη Σάλκε. Από την Άιντραχτ. Δεν το έχει αυτό η ιστορία, έχει σβήσει. Δεν χάνει. Έσπασε το αίτητο της Ντόρτμουντ. Πόσο καιρό κρατούσε? Αυτό συνδυάζεται. Αυτό έλεγε ο Σταύρος χθες, αναρωτιόταν στο αυτοκίνητο που γινούσαμε, αν αυτό συνδυάζεται και με το απόρθητο. Αν μπορεί να το. Ναι, αν υπάρχει κάποιο. Νομίζω είναι τώρα που έχουμε γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Έτσι, είναι ενιαίο. Αυτά μεταφέρονται. Μεταφέρονται, εννοείται, ρε φίλε. Είμαστε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας βγάλανε ακόμα από τη Σέγγεν. Αυτό όμως λογικά... σου πω εγώ ότι αυτοί με το που τελείωσε το μάτς έβαλαν φωτιά στα καθίσματά τους. Θα το πιστέψεις? Γιατί δεν πετούσαν αντικείμενα στο γλύκο? Δεν το είδα αυτό. Έχει και δείχτη, το οποίο δεν φαινόταν καν. Μπορείς να πιστέψεις ότι έβαλαν φωτιά στα καθίσματα? Μπορώ, βέβαια. Αφού για αυτούς ήταν μεγάλο χαστούκι. Η ήττα. Δεν γίνεται αυτό, ρε, σε γερμανικό γήπεδο. Και η δεύτερη θέση ήταν μεγάλο χαστούκι. Ναι. Που ήρθε. Ναι.
Κι όμως, συνέβη και αυτό. Εξαγριωμένοι Γερμανοί για κάποιον λόγο, μάλλον όχι γιατί κρύωναν, έβαλαν φωτιά στα καθίσματα στο πέταλό του μετά που τελείωσε το παιχνίδι. Η οποία φωτιά βέβαια έσβησε στο δίλεπτο, αλλά εντάξει. Συνέβη, καταγράφηκε και αυτό. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, γραπτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 για ό,τι θέλετε να σημειώσετε, να ρωτήσετε, να πείτε, να γράψετε, οτιδήποτε στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε μια ψύχρεμη φωνή από το γήπεδο της Dortmund χθες το βράδυ, να περιγράφει σαν να το ζει κάθε μέρα το γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ στους Γερμανούς. Ωραία για τον Τζίμιρο. Αυτός εδώ Μιστακίδη με μία. Ο Μάκς ένα τέσσερι πάγκο ψάιτ. Σουτ γκολ! 0-1 για τον ΠΑΟΚ! 0-1 το 33 με τον Ρόμπερτ Μάκ από την παρέξη την παλιά του Μιστακίδη. Dortmund ΠΑΟΚ 0-1 και παγώνει το Westfalen Stadium. Όλοι νομίζαν ότι είναι offside. Πρέπει να δούμε και λίγο το replay, γιατί και εγώ είχα αυτή την υποψία. Δεν πρέπει να είναι. 33, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Το πίστευε ο Σταύρος Κόλκας ότι ο Μιστακίδης θα έχει τέτοια εμφάνιση. Το έλεγε πριν το παιχνίδι. Είναι από τους φαν του νεαρού ποδοσφαιριστή. Δικαίωνε τον Τούντορ που τον δοκίμαζε τις προηγούμενες ημέρες. Έλεγε να η κίνηση ματ που θα κάνει ο Τούντορ για να αλλάξει τα δεδομένα και να πάρει κάποια assist από τα πλάγια, και ο Μιστακίδης τον δικαίωσε με την πάση. Είχε καλά και αμυντικά. Με την πάση την οποία δεν είδε κανείς. Δηλαδή, λες πολλές φορές την κερκίδα τα βλέπεις όλα. Ναι. Αυτή την πάση δεν την έβλεπες. Δεν την έβλεπες, όχι. Και την είδε ο Μιστακίδης. Και την έβγαλε και ο Μάκα έκανε το καθήκον του. Ο πολύ εύστοχος Σλουβάκος ποδοσφαιριστής, που απέναντι στις μεγάλες ομάδες δεν χρειάζεται πάνω από μία τελική για να βάλει γκολ, και στην Τούμπα και στη Θεσσαλονίκη κατάφερε να σκοράρει. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είπαμε ότι βγήκε μετά γιατί έπρεπε να ξεκουραστεί εν ώψη Λεβαδιακού. Ναι. Αλήθεια. Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε και το πώς τελείωσε αυτός ο αγώνας χθες στη Γερμανία. Το νίκη. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Dortmund ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Ρόμπερτ Μακ. Ο Γλύκος στο έδαφος. Ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ που καταφέρνει ο Γλύκος να πάρει αυτή την τεράστια νίκη. Την πρώτη στον όμιλο. Μια νίκη ψυχολογίας, μια νίκη ουσίας, μια νίκη για παιδιά τα οποία δεν είναι κακοί παίκτες. Για έναν προπονητή που είχε ανάγκη μια τέτοια νίκη, έξαλλη πανηγυρισμή στην κερκίδα του ΠΑΟΚ. Και όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω στο Γλύκο να τον αποθεώσουν. Κανείς δεν πήγε. Εσείς ο άλλος τίποτα κανείς. Δεν είναι φίλος σας, δεν τον παίζετε αυτόν. Τι πράγμα είναι αυτό. Μία φορά τον άφησαν μόνο να κάνει το ελεύθερο και φώναζε. Και μία φορά στο τέλος που δεν πήγε κανείς. Πήγε ο Παπασταθόπουλος στο τέλος. Ευτυχώς πήγε ο Παπασταθόπουλος. Πήγε ένας Έλληνας να δώσει συγχαρητήρια. Τι πράγμα είναι αυτό. Μπορεί να του είπε κιόλας, παιδιά, τι δεν θα έρθετε, και να πει ο άλλος, καλά, τι πάλι, αφού το έληξε. Μετά το κατάλαβαν το λάθος και τον περίμενα στα αποδυτήρια. Τον περίμενα και σηκώθηκαν και τον χειροκρότησαν. Ναι, να μην είστε άδικοι. Μπράβο στον Παπασταθόπουλο, ήταν σπουδαία όλη η συμπεριφορά του, γιατί εντάξει, είναι και από τις πολύ μεγάλες προσωπικότητες πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μάλλον ο ποδοσφαιριστής που παίζει το πιο υψηλό επίπεδο από όλους εδώ και χρόνια. Και όσα είπε πριν το παιχνίδι και όσα έκανε μετά τον αγώνα, φανερώνουν την ποιότητα του ανθρώπου, του Έλληνα αμυντικού, που δεν έπαιξε κόντρα στον ΠΑΟΚ 180 λεπτά. Το φοβήθηκε ο Τούχελ, μην κάνει καμιά ματσακονιά. Ναι. Ναι. Έγινε και αυτό. Ο Γλύκος, ο οποίος έχει πάθει μια ζημιά, δεν πρέπει να είναι και πολύ μεγάλη. Ξέρεις από τι το έπαθε? Για πες, δεν το ξέρω. Από τα βολέ. Ναι. Από τα πολλά σουτ που έκανε. Ναι. Ενώ ο ΠΑΟΚ συνήθως θέλει να ξεκινήσει επιθέσεις από την άμυνα και παίζει με πάσες όσο και αν πιέζουν οι αντίπαλοι. Το έκανε μία εκεί στο Μιστακίδη αριστερά, που τον ανέφερε πριν, και φάγαμε το πρώτο δοκάρι. Ναι, δεν γίνεται. Πολλές φορές, μόνο η Μπαρτσελόνα μπορεί να αλλάξει πάσα ο goalkeeper στη γραμμή την τελική. Δηλαδή δεν φοβάται να δώσει την πάσα έξω την περιοχή, αλλά πολύ χαμηλά στη γραμμή την τελική. Εντάξει, αυτοί το έχουν.
Ο ΠΑΟΚ, όσο και να ήθελε, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει επιθέσεις από τόσο πίσω. Λοιπόν, μηνύματα γράφετε FM. Αφήνετε κενό το μήνυμα στο 4526. Κουβαδιάσαμε όλους, λέει, όσους είχαν πληρωθεί. Ναι, ρε, ΠΑΟΚ γράφει 860. Ο 203 έχει τον πόνο του. Ρε, παιδιά, τα χθεσινά 150 χιλιάρικα της ποδοσφαιρικής νίκης είναι οι δύο μεταγραφούλες που ακούμε και δεν βλέπουμε στο μπάσκετ. Πάντως, φίλε, το σκεφτόμουν στη Γερμανία. Αν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρήκαν κόλπο τις προηγούμενες ημέρες για να τονώσουν την ομάδα και τον Σοφοκλή και τους είπαν ότι δεν θα κάνουν μεταγραφές, τον Σοφοκλή θέλουμε. Δηλαδή, άμα το αυτό το σχεδίασαν και ήταν κόλπο, το κατάφεραν. Δηλαδή, έκανε ο ΠΑΟΚ το καλύτερο παιχνίδι του. Και ο Σκορζανίτης το ίδιο. Αν δηλαδή είχαν φοβηθεί το πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες ανάγκων για μεταγραφές κτλ. Και έγινε ό,τι έγινε με αυτή τη θέση που πήρε από τη Δευτέρα η ΚΑΕ, ότι δεν θα κάνουμε μεταγραφές και το Σοφοκλή θέλουμε κτλ. Το κατάφεραν. Τώρα από εκεί πέρα. Ας πάμε και για ψηλούς. Ναι, ας γίνει. Ναι. Καμία κίνηση. Καλό θα είναι. 8.57 γράφει δυνατό τεστ χθες εν όψη Λεβαδιακού. Μεγάλη κατάρα για τους οπαδούς του Άρεος, ούτε σαν Ντόρτμουντ νίκησαν τον ΠΑΟΚ. Φήμες λένε ότι κάποιοι δεν κοιμήθηκαν. Αυτό νομίζω ότι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και δεν χρειάζεται. Δηλαδή τώρα δεν υπήρχε κάτι φοβερό τώρα. Ούτε και να πήγανε και 5-10-20 αριανοί και δεν άξιζε τον κόπο ούτε να ασχοληθεί κανείς, ούτε να υπάρχει οποιαδήποτε κόντρα. Δεν, εντάξει. Αλλά από την άλλη είναι αλήθεια ότι μετά από 25 χρόνια ακούστηκε το περιβόητο σύνθημα ο Βεζιρτζής αγόρασε. Δηλαδή ναι. Το άκουγες στα αυτιά σου και δεν το πίστευες. Ότι ίσως τον Ντόρμ το 2015 και ακουγόταν μπασκετικό σύνθημα που αφορούσε τον πρόεδρο της ομάδας από το 1990, ξέρω εγώ, και το 92. Αυτό το εύστοχο το έχουν οι φιλάθλοι. Δεν χρειάζεται να γίνει όλη αυτή η επεξήγηση ότι ο Βεζιρτζής ήταν στο πρώτο ταξίδι από τη θέση στην καινούργια που έχει στο ΔΣ. Ήρθε και κάθισε ακριβώς. Ότι παίζαμε με μια ομάδα που, πάση περιπτώσει, σημαίνει και κάτι ιδιαίτερο για φιλάθλους εδώ στην Ελλάδα. Που το θυμήθηκαν τώρα που κληρώθηκαν με τον ΠΑΟΚ, βέβαια, αλλά εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Ναι. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε με ό,τι συνέβη χθες στη Γερμανία. Την επόμενη μέρα να μιλήσουμε και για μπάσκετ. Κέρδισε και το μπάσκετ τις προηγούμενες ημέρες, κέρδισε και το handball, κέρδισε και το volley. Αρκετές νίκες για τις ομάδες του ΠΑΟΚ. Και η ζωή συνεχίζεται. Βεβαίως, λίγο πιο αισιόδοξα, με λίγα παραπάνω χαμόγελα για τους παοξίδες που την πήραν τη μία χαρά. Αυτό που λέει μία χαρά και 10 λίπες. Να, ήρθε και μία χαρά που ξεφωνίζατε ότι έχετε μόνο λίπες. Τώρα ετοιμάστε. Φαντάζεσαι έναν οπαδό σε μια σκοτσέζικη ομάδα, στη Χάμιλτον, ξέρω εγώ, να έχει παίξει άσο Ντόρτμουντ χθες. Ναι. Το οποίο στοιχηματικά είχε βάση, έτσι. Δηλαδή, δεν ήταν και τόσο άθλιο το ποσοστό να μην το ακουμπήσεις. Τον άσο του Ντόρτμουντ. Ναι. Δηλαδή, κάποιος. Ένα 15, τι να βάλεις. Πού να βάλεις και πού να το κολλήσεις. Άμα ήθελες να κλείσεις ένα δελτίο, ρε παιδί μου, ξέρω. Και λες, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή. Έτσι όπως είναι εκεί, σκοτώνουν. Και ο άλλος είναι αδιάφορος, έχει αποκλειστεί, έχει κάνει. Πού να πάει το μυαλό. Δεν ξέρω στη φάση των ομίλων του Europa League. Για Champions League αποκλείεται σίγουρα να έχει συμβεί αυτό. Μία ομάδα που είναι μεγάλο όνομα στο ευρωπαϊκό στερέωμα να έχει χάσει σε τελευταίο αγώνα από μία άλλη ομάδα αδιάφορη, αποκλεισμένη. Εντός έδρας. Δηλαδή θα είχε ένα ενδιαφέρον να το ψάχναμε. Να λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή η αδιάφορη Λιόν κέρδισε τον Άγιαξ σε έναν αγώνα, ξέρω εγώ. Είχε αποκλειστεί και στο τελευταίο παιχνίδι του χάλασε τη γιορτή. Δεν συμβαίνει συχνά. Γι' αυτό σου λέω ότι στοιχηματικά το διπλό είναι μεγάλη έκπληξη που έχει έρθει. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, άμα είναι, και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε και άλλα. Μας πείτε εσείς δηλαδή τις εντυπώσεις σας, πώς το ζήσατε αυτό το διήμερο στη Γερμανία. Μία παρατέταρτο πάει η ώρα, 11 Δεκεμβρίου σήμερα Παρασκευή, μετά από το τελευταίο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και την πολύ μεγάλη νίκη στη Γερμανία επί της Ντόρτμουντ. Μπαίνουμε στο site της UEFA και γράφει ότι ο ΜΑΚ τους έδειξε
την Dortmund, τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Να και αυτό ως τίτλος. Εδώ ο συνάδελφος ήθελε να δούμε λίγο τη στατιστική του παιχνιδιού. Το απίστευτο νούμερο, βέβαια που θα το δει αντίπαλος αυτό ποτέ. Λες για το 19-1 τελικές προσπάθειες. Δεν είμαι όπως απασχολείο. Χθες 17 ήταν έρωτη. Πότε ανέβηκαν. Συνεχίζει το μάτι. 19-1 τελικές προσπάθειες. Αυτό το νούμερο προφανώς εννοεί ο συνάδελφος. Όχι αυτό. Λες για τις 6-1 στο στόχο. Όχι. Λες για τα 2-6 offside τη σφαγή. Εκείνο έχουμε. Του Ροντρίγκε, πού το βρήκε εκείνο του Ροντρίγκε σε μια φάση. Που φεύγει μόνο του. Ναι, αυτό ο περίεργο που δεν είδαμε και το replay ποτέ. Το φάγει ο σκηνοθέτη. Λε για τι πάσε τι συνολικέ 818-196. Άλλαξε 196 πάσε εκεί μέσα, φίλε. Επιχείρησε. Και ολοκληρώθηκαν 147. Ναι, είδε η φτωχία. 80%. Ναι, οι άλλοι ολοκληρώθηκαν 745. Εντάξει, το μέγιστο να στείλει. Ναι. Του δώσαμε λίγο γήπεδο. Ναι, γιατί μόνοι του δεν μπορούσαν να το πάρουν. Ναι. Για ποιο στατιστικό λες ότι σε εξέπληξε, 4 φάουλ, πάω. 4 είχε υπέρ, 7 κατά. 7 φάουλ έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Για να δεις πόσο καλή άμυνα έπαιξε ο ΠΑΟΚ χθες. Είναι αυτό δείγμα. Είναι δείγμα, ρε φίλε, εννοείται. Οι αλληλοκαλύψεις του ήταν τέλειες. Και η συγκέντρωσή του. Ναι, γιατί αν σκεφτείς ότι έκανε μόνο 7 φάουλ, αλλά φάσεις δεν δέχτηκε. Αν εξαιρέσει τα δοκάρια, μεγάλες φάσεις δεν δέχτηκε. Πολλές. Να πεις ότι. Στο δεύτερο έχει εκεί ο Καγκάβα την κεφαλιά, έχει το τέτα τέτο Μικηταριάν. Εντάξει, κάτι έγινε. Κάτι. Μπήκαν λίγο αγριεμένοι στο δεύτερο ημίχρονο με το Μικηταριάν που τα έκανε όλα. Αλλά δεν. Εντάξει. 19 οι τελικές, οι 17 οι 18. Αλλά ήταν οργανωμένος ο ΠΑΟΚ. Ήταν οργανωμένος. Μα φαίνεται από τα φάουλ. Ναι. Κάνεις ένα φάουλ ανά 12 λεπτά. Παραπάνω, ανά 13. Αφήνεις να παιχτεί και το ποδόσφαιρο, το παιχνίδι. Και από τα 7 φάουλ τα 4 είναι στο κέντρο. Εντάξει, αυτήν την ομάδα. Είναι στη ζώνη άμυνά σου. Για να την κερδίσεις, κάπως έτσι πρέπει να πάει το παιχνίδι. Δηλαδή, αυτοί να έχουν κάποιες ατυχίες στην τελική προσπάθεια, εσύ να έχεις πολλούς παίχτες, ειδικά τους μεσοαμυντικούς και τον τερματοφύλακα σε πολύ καλή μέρα, και να έχεις αυτή την ευστοχία που φάνηκε ότι έχεις μια φάση ή ένα γκολ. Που ο Μακ, εντάξει, ίσως θα έπρεπε να βγει σήμερα ο φίλος ακροατής να κάνει μια, να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Θα βγει. Ναι, νομίζω ότι έχει χάσει ο Μακ πολύ ευκολότερα τέτα-τέτ. Άμα το αυτό. Περάσει εκεί το goalkeeper δεν το χάνει. Μετά δεν το χάνει. Ναι. Εκεί έχει το πρόβλημα. Να θέλει να πάρει τη σωστή απόφαση. Έτσι, αν θα περάσει, δεν σκέψη. Είναι θέμα σκέψη και απόφαση. Κανα 2 εκατομμύρια ανέβηκε πάλι χθες ο Μακ. Δηλαδή, άμα έκανε 2 τώρα που μπορεί να πει στα 4. Μαγκιά του, ρε φίλε. Έχει βάλει 2 γκολ στην Dortmund. Θα το λέει στα δισέγγονά του. Λέει θα το θυμόμαστε για χρόνια. Πε την αλήθεια, ρε φίλε. Μια ζωή αυτό θα λε. Ναι. 2 γκολ στην Dortmund έβαλε. Και εμεί το ίδιο θα κάναμε. Με μπούμι που λέγαμε παλιά. Πρέπει να έχει μια 20 γκολ φέτο όλα μαζί. Πρωτάθλημα, Ευρώπη, κύπελο, εθνική. Στην Ευρώπη, έχει... μήπως θα γίνει και πού το σκόρερ, έτσι πώς πάει. Με την εθνική μαζί. Σημαντικό είναι αυτό που λέει τώρα ο Σταύρος. Για την παρουσία του συνολικά, αν μείνει κανένα χρόνο ακόμα. Ναι. Έχει πολλά γκολ ο Μακ στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, 8. Okay, δεν μπορεί να περάσει ο Αλπικίδη. Πώς έχει. Ναι, από τα προκριματικά. Και ένα πέρσι 9. Ένα μόνο έβαλε πέρσι ο Σκύλος. Ζύμπρου. Γιατί βάλαμε άλλο. Ορίστε. Όχι γενικά. Με τη Μίνσκ. Πώς δεν βάλαμε. Άντε ρε. Μειώνεις τις χρονιές του ΠΑΟΚ. Προκριθήκαμε καταρχήν. Έτσι. Πέρσι. Πού σου πει διοργάνωση. Ναι. Αποκλειστήκαμε. Για τον αγώνα. Όπως το είχαμε προαναφέρει το σχήμα που δοκίμαζε ο Τούντορ αυτό και παρέταξε και σε αυτό το παιχνίδι. Ξεκούρασε τον Ροντρίγκες. Άφησε έξω τον Αθανασιάδη. Εμπιστεύθηκε τον Μιστακίδη στην πλευρά, που ο Μιστακίδης του κάνει όλες τις δουλειές, από ό,τι φαίνεται, και τις κάνει καλά. Έβαλε και πάλι σε ρυθμό αγώνα τον Μπερμπάτοφ και χρησιμοποίησε για πρώτη φορά μια πολύ ενδιαφέρουσα τριάδα στο κέντρο με Τζιόλι, Κάτσι και Τσίμιροτ. Δύο οχτάρια. Ναι. Εντάξει, τα πιο πολλά βλέμματα ήταν στο Τζίμιροτ, που τον περιμένουν όλοι, πώς και πώς, να τον δουν και να τον δουν γενικά, να δουν σε πιο δύσκολο επίπεδο. Πήραμε μια άποψη και χθες. Πολύ καλός παίκτης. Έχει την τεχνική.
Βασικά έχει και την ψυχραιμία, έχει το καθαρό μυαλό στην πίεση. Δεν του πήραν την μπάλα. Είναι το κανονικό του πόδι αυτό, το καλό του. Δεξής. Γενικά δεξής είναι, έτσι ξέρω. Και έχουμε τώρα δύο γκολ. Ένα με ασίστ Κωνσταντινίδη με το ανάποδο πόδι και ένα με ασίστ Μιστακίδη με το ανάποδο πόδι. Που ρε φίλε, εμένα με εκπλήσουν τρομερά ευχάριστα. Ο Μιστακίδης έχει δύο πόδια. Ο Μιστακίδης και το αριστερό του. Δεν παίζει από κουτσό. Ναι, και το αριστερό του είναι πολύ καλό. Τέλος πάντων, για τον Τζίμιρο που λέμε, εγώ κρίνω τον παίκτη σε αυτό το επίπεδο όταν έχει τέτοιες ομάδες να αντιμετωπίσει από τον τρόπο που ανταπεξέρχεται όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Από τη στιγμή που την έπαιρνε και δεν είχε κανέναν πανικό στο μυαλό του, σημαίνει ότι είναι ένας παίκτης υψηλών προδιαγραφών. Ναι. Όλα τα άλλα. Έχει βγάλει εκπληκτική πάσα στο Λούκας, στο ΠΑΟΚ. Για τον Τζίμιρο τη λένε. Α, για τον Τζίμιρο, ναι. Νόμιζα για τον Μιστακίδη λες. Ναι. Το Τζίμιρο, το οποίο απλώς πατάλησε μια κόντρα καλή στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που βγήκαν 3 με 2. Ναι, άργησε. Και όταν την έκανε ήταν και λαθασμένη προς το Σάμπο, πήγαινε προς τα πίσω. Άργησε. Τέλος πάντων, ενθουσίασε. Δηλαδή, αυτό που περιμένουμε από εδώ και πέρα από τον Βόσνιο είναι κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, και ο προπονητής. Έδειξε ότι έχει και ρυθμό, δεν κουράστηκε. Ναι. Έβγαλε το 90 λεπτό εύκολα. Γιατί το δύσκολο όταν αμήνεις είναι να αντέξεις. Τρέχεις πολύ περισσότερο όταν αμήνεις και κυνηγάς την μπάλα από ό,τι όταν την έχεις. Μου είπε παίκτης του ΠΑΟΚ χθες το βράδυ ότι δεν έχω κουραστεί πιο πολύ στην καριέρα μου από τη χθες. Λογικό είναι. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να είσαι αμυντικός ή ο πλάγιος back, ο full back και να μην ανέβεις στο κέντρο, να μην έχεις πολλές κούρσες. Μετατοπίσεις μόνο που κάνεις. Παρόλα αυτά, ναι, αυτά τα 10-20 μέτρα τα συνεχόμενα. Να τα απεξέλθεις, να κλείσεις. Το πώς λειτουργεί μαζί το μυαλό και το σώμα για να μην εκτεθείς και να μην χάσεις τον αντίπαλο, τον ένα ή τους δύο, είναι εξουθενωτικό. Τα κατάφεραν. Σπουδαίος ο Γλύκος, πάρα πολύ σταθερός και στις φάσεις και σε εξόδους. Στο τέλος, okay. Μπορεί και να έγινε λάθος που δεν βγήκε. Τι λες, μωρέ. Μπορεί και να έγινε λάθος. Μα σου είπα, άμα πάει εσύ του μέσα, το φάγε. Δεν μπορούσε να κουνηθεί. Πιο πολλές πιθανότητες έχει να πάει σουτ μέσα, αν παίζεις με παίχτη λιγότερο παρά έτσι. Ήδη αυτοί έτσι όπως παίζαν είχαν υπεραριθμία παντού. Εντάξει. Να βγάλεις και παίκτη. Δεν έγινε το κακό. Πόσα σουτ κάνανε εκτός περιοχής άλλωστε. Δεν κάνανε. Αυτό λέω. Πολύ σταθερός ο Μαλεζάς, εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που μπορεί να κάνει. Ο Σκόδρας στα καθήκοντά του ήταν συνεπής, πολύ μαχητικός. Ο Τζαβέλας είναι εκπληκτικός, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν και το πώς αμήνεται και στις προσωπικές μονομαχίες και το πώς βγάζει την μπάλα από την περιοχή. Δεν είναι, δηλαδή πλέον η εντεκάδα αρχίζει και ξεκινάει του Τζαβέλα σιγά σιγά. Αφού ο Τζιόλης έχει λίγο μια κάμψη, έχει ένα μικρό τεφόρμα. Ο Τζιόλης είναι που πρέπει να το πάρει τις ανάσες του τώρα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορείς να δικείς τον Τούντορο για το ότι δεν διστάζει να ξεκινήσει τον ΠΑΟ χωρίς τον Τζιόλη. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να πάρεις την απόφαση. Ούτε με τη Λιβαδιά, ούτε με την Ντόρτμουντ, ούτε με κανέναν. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε. Ο Κάτσε, okay. Αυτά που ξέρει, έτρεξε πάρα πολύ, κάλυψε, ήταν συνεπέστατος. Για τον Τζίμιρο τα είπαμε, στην πρώτη του μεγάλη εμφάνιση, σου δημιουργεί την ανεπομονησία να τον ξαναδείς και στο επόμενο παιχνίδι. Φοβερός ήταν ο Κωνσταντινίδης. Δεν ξεκίνησε καλά. Μετά το 25 άρχισε να παίζει. Αλλά αυτός ο Γιαννουζάκης και στα δύο μάτς, δηλαδή, δεν θα τον βλέπει στον ύπνο του, δεν τον πέρασε ποτέ. Οπότε αυτός που τα άκουσε από τους Γερμανούς, γιατί ήταν λίγο κουραστικός με την μπάλα στα πόδια. Ο Μιστακίδης εξαιρετικός. Δεν του χαρίζεται τίποτα ο Μιστακίδη. Το ότι παίζει αυτός και δεν παίζει, ξέρω εγώ, ο Κόλκας. Ποιος, κάποια μεταγραφή ή κάποιος άλλος, δεν είναι ούτε χαριστικό ούτε υποτιμητικό για τον άλλον. Είναι πολύ καλός. Πολύ καλός αυτό που κάνει. Και ό,τι του ζητάει, θα παίξει δεύτερος επιθετικός, θα μπει στα πλάγια. Full back, ακόμα και στο Dortmund. Και είναι αυτές οι ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες. Ότι έπαιζε δανεικό σε μια ομάδα άλλης κατηγορίας και αν του λέγανε ότι το Δεκέμβριο του 2015 θα παίζει με αντίπαλο την Dortmund και θα βγάλει την assist για το διπλό του ΠΑΟΚ εκεί, εντάξει, δεν θα το πίστευε και ο ίδιος. Είναι αυτά τα ωραία της εξέλιξης ενός παίκτη που είναι δικός. Ο Μπερμπάτοφ έκανε αυτό που περίμενε η ομάδα.
να τον ψάξουν, να τον βρουν, να κρατήσει λίγο την μπάλα. Οκ, εντάξει, αυτά τα λίγα. Και σαν κύρος, σαν πρεστής, ναι, που μπορούσε να, να απασχολήσει δύο παίκτες αμυντικούς, να μην ανέβουν. Να επιστρέψει λίγο στο ρυθμό της ομάδας. Τώρα από εδώ και πέρα με τον Μπερμπάτοφ, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Να μην έχει το μυαλό του προπονητής πότε θα τον βάλω, πότε θα τον βγάλω και τι θα γίνει. Δυσκολεύτηκε χθες λίγο στην αλλαγή. Δηλαδή δεν βγαίνει πρώτα ο Μακ. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά ήταν μάτς με την Dortmund, ήταν ένα άλλο μάτς. Τώρα από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ θα έχει κατοχή, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δημιουργεί. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει να αγχώνεται για να τον βρει στο γήπεδο, ούτε να αγχώνει και εκείνους τους υπόλοιπους. Θα είναι διαφορετική κατάσταση. Από εδώ και πέρα, γενικά, όχι μόνο τη Δευτέρα, γενικά στα επόμενα παιχνίδια. Και ο Μακ, λίγες επαφές με την μπάλα, η δουλειά του να ξεπεταχτεί. Δεν ήταν κακός με την μπάλα. Όσες φορές την πήρε και την κατέβασε και τη μοίρασε, δεν μπορούσε μπάλες. Λίγες φορές βέβαια. Θα είχε μικρό ρόλο στο παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς τα κατάφερε. Δύο φορές τους ξέφυγε, μία offside, μία τον goal. Αυτή ήταν η δουλειά του στο παιχνίδι. Έπαιξε ο Λέοβατς, έπαιξε ο Σάμπο, έπαιξε και ο Ροντρίγκες. Από πλευράς αυταπάρνησης, πάθους κτλ. Όλοι ήταν εξαιρετικοί και δίκαια στο τέλος πανηγύρισαν αυτή τη νίκη. Φίλος γράφει 817 και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα γράφοντας FM, αφήνοντας κενό το μήνυμα στο 54526. Καλοπροαίρετα ρωτάω τι έκανε η ομάδα μου χθες το μεσημέρι στο μεσημέρι. Ποιος αγωνίζονταν, φίλε? Είναι η νίκη μεσημερίου που έπαιζε κύπελο με τον Άρη. Δεν το γνωρίζω. Ο οποίος Άρης πήγε με την K17, όχι εχθές όμως, προχθές. Πήγε. Πρέπει να πήγε μόνο η K17. Ναι. Δεν ήταν κανείς εκεί. Έτσι έγινε και κέρδισε η νίκη μεσημερίου. Αχα. Εντάξει. Όχι, δεν το ξέρω. Ιστορική νίκη για το μεσημέρι. Ο Γιώργος, ο φίλος μου που έτσι το έχει με το στατιστικό, γράφει αμέσως όταν κάναμε τη συζήτηση εκεί ότι ο Κλάους έχει 17 γκολ στην Ευρώπη. Ο Σάλπι 14 και ο Μακ 10. 17 έτσι τα έχει βγάλει αυτό. Εννοείται. Δεν είπα σαλπιδόσκυλο. Αμέσως θα μας αλλάξει την πραγματικότητα. Όχι, όχι. Δεν μπορεί να φτάσει το σαλπικίδο Μακ, αυτό σου είπα. Α. Δεν μπορεί να έχει τη διάρκεια στην απόδοση του σαλπικίδη και τα νούμερα του. Τα έκανε σε έναν χρόνο όμως αυτά, Δημητρή. Τέλειωσε. Άμα μείνει άλλα δύο. Δεν. Κοίτα, έβαλε 4 στην πρώτη. Ήταν το ξεπέταγμα αυτό και. Άμα βγείτε πάλι Πέμπτη, δεν θα πάτε να παίξετε. Και ξεκινήσω όταν μιλήσω. Εγώ άλλη διακοπή δεν κάνω. Άμα βγείτε Πέμπτη, όπως το περιγράφει εδώ ο Σέρζας Καλάκης. Ναι, δεν γίνεται. Έχετε κουράγιο δηλαδή τη Δευτέρα για Λιβαδιά, ε? Εννοείται, δεν χάνεται αυτό. Πρέπει να καταγράψουμε πώς δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Κομπότη. Είναι αυτή η ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται. Νομίζω όλοι μαζί είχαμε πάει στο Γιάννενα ΠΑΟΚ μετά το 2-2. Πάλι έτσι παρεάκι είχαμε πάει. Με ένα όνειρο τρελό. Στην προοδευτική μετά την Arsenal. Δεν είναι μόνο φαινόμενο του ΠΑΟΚ αυτό τώρα. Για μην το βάλουμε. Εντάξει, πλά, επειδή είναι το δικό μας, το ξέρουμε τα δικά μας. Πολλές ομάδες δεν τραβάνε μετά από επιτυχίες στην Ευρώπη. Άστο το, εντάξει. Γίνεται λογικό, σου φεύγει ενέργεια. Γι' αυτό ο Τούντορ έκανε χθες αυτές τις αλλαγές. Κάνανε αυτές τις επιλογές. Ναι, για να μην του φύγει ενέργεια. Μην την πατήσουμε. Ο Αθανασίας πράγματι έχει 17 γκολ στην Ευρώπη. Μπράβο. 4 το 11-12, 4 το 12-13, 2 το 13-14 και 5 πριν μέχρι χθες. Και 7 το 14-15, κανένα φέτος. Δεν έχει, ναι, ρε φίλε, αφού τραυματίες ήταν στο όταν πρώτο μέρος. Όταν με τους, με τα τάβλα, ήταν η τάβλα. 7 πέρσι. 2 έχει στο Μίνσκ, το θυμάμαι αυτό. Ναι, έχει πολλά. Εδώ με τη Μίνσκ, 5 έχει μόνο με τη Μίνσκ. Την έχει τραβήξει μανίκι. Και ο Μακ έχει 10 γκολ στην Ευρώπη. Ένα πέρυσι και 9 φέτος. Δεν ήταν και πρώτος κόρος στο Europa League. Δεν καταγραφεί, μετράνε ομίλους. Μόνο τον ομίλων και μετά. Ναι. Αλητεία. Ναι. Ο Μακ φέτος συνολικά έχει 26 συμμετοχές και 13 γκολ στον ΠΑΟΚ. Ένα ανά δύο παιχνίδι. Στην Ευρώπη έχει 12 συμμετοχές και 9 γκολ. Εκεί τα βάλετε πιο πολλά είναι. Ποιο αυτό γκολ? 1 στο Ζάγκρεπ, 2 με τη Λοκομοτίβα στην Τούμπα, 3 με την Μπρόντμπι, 1 με την Ντόρτμουντ, 1 με την Γκράζονταρ και 1 με την Ντόρτμουντ πάλι. 3, 6, 7, 8. Στη φάση των ομίλων έχει βάλει και τα 3 γκολ. Ο Μακ. Mm-hmm.
Και στο πρωτάθλημα έχει 13 μάτς και 3 γκολ. Εκεί είναι λίγο πιο άστοχος ο Σλοβάκος. Αυτά με τα στατιστικά. Φίλος γράφει εδώ, το πρωί η κρατική τηλεόραση έλεγε ότι από αλλού το περιμέναμε και από αλλού ήρθε. Αλλά όχι και έτσι να παίζει συνέχεια άμυνα και να έχει ο αντίπαλος δοκάρια και τόσες τελικές. Το μόνο που έκαναν, γράφει, ήταν να μειώσουν την επιτυχία του ΠΑΟΚ. Εντάξει, όταν δεν μπορείς να μειώσεις την επιτυχία του άλλου επειδή θα φας ένα χαστούκι άμα το κάνεις, το κάνεις εκεί που σε παίρνει. Προφανώς γιατί τους παίρνει να το κάνουν αυτό το πράγμα, είναι το θέμα. Καλησπέρα, γράφει ένας άλλος φίλος εδώ, ο Γιάννης. Έχω ακούσει πολλά για την περιγραφή του Κόλκα και δεν την έχω ακούσει. Σίγουρα, λέει, την βάλατε, αλλά αν μπορείτε ξανά βάλτε την. Γράφει φίλος ο... Σιγά ρε, πολύ ήρεμος ήμουν. Ναι, ναι, ήταν μια στιγμή σαν όλες, πώς το λένε, σαν μια... Σαν να κάνω το Λεβαδιακό ΠΑΟΚ, δεν έχει διαφορά. Σαν μια απλή μέρα στη δουλειά, ναι. Ναι, ήταν κοινή, δεν ξεχώριζε. Για να ακούσουμε και πάλι το γκολ από την περιγραφή του συναδέλφου, ο οποίος έκανε χθες τη μετάδοση και από τον Ντόρτμουντ, ίσως το καλύτερο γήπεδο που έχουμε πάει. Ήταν το χρώμα του λίγο ήταν. Ναι, το χρώμα. Εντάξει, το λες λίγο. Καλά, η μπουτίκ, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Να ξεράσεις με ό,τι έχεις φάει στη ζωή σου. Έτσι κι αλλιώς, ρε εσείς. Λόγω χρώματος, λέει, το πάλι. Χρώμα είναι χρώμα που διώχνει. Τα ταχυφαγεία έχουν τέτοιο χρώμα για να μην κάθεται πολύ ο κόσμος. Α, σοβαρά μιλάς. Ναι, ρε φίλε. Το κίτρινο διώχνει. Δηλαδή δεν μπορείς σε έναν χώρο να μείνεις παραπάνω από 10 λεπτά και να μην σε πιάσει τάση φυγής. Α, γι' αυτό είναι προβληματικά τα παιδιά. Αυτό το παιδί που κάνω χοπή πριν. Τους φτιάχνει μια τάση φυγής, θέλω να φεύγουν σε άλλες πόλεις. Να κάνουν ταξίδια. Πώς το λένε. Απαράδεκτη μπουτίκ, φίλε. 50 ταμεία. Και μπουτίκ λες. Αυτή που περάσαμε απ' έξω. Στο γήπεδο. 50 ταμεία έχει μπουτίκ. Την πρώτη μέρα που βγάλαν την μπλούζα τους. Εντάξει, θα μιλήσουμε και λίγο σοβαρά μετά το διάλειμμα. Να δούμε και λίγο την εταιρική προσέγγιση της Ντόρτμουντ. Το πώς έχει στήσει το μαγαζί. Πραγματικά είναι για να πηγαίνεις και να κάνεις σεμινάρια, εντάξει. Πραγματικά. Εδώ στο είπα. Απ' την άλλη είναι τραγικό το χρώμα. Εδώ στο είπα ότι μου είπανε δεν έχουμε να σιδερώσουμε το όνομα από πίσω. Πήγαινε, έχει παραδίπλα ένα μαγαζί στα δύο στενά. Είδες, φίλε, ανοίγει την αγορά ο ΠΑΟΚ. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι την πρώτη μέρα που βγήκε η καινούργια μπλούζα, η Ντόρτμουντ τζίραρε σε μία μέρα όσο ο ΠΑΟΚ σε ένα χρόνο. Κάποια εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Όχι εκατομμύρια, 800 χιλιάρικα. Από την πρώτη μέρα, την μπλούζα. Δηλαδή, θα μου πεις είναι τα ίδια μεγέθη. Είναι μια πολύ μικρότερη από τη Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορείς εσύ να κάνεις τον ΠΑΟΚ, το απόλυτο μπραντ της πόλης, όπως είναι της Ντόρτμουντ, αλλά θα το αναλύσουμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, και επειδή τώρα πάμε στη Ρέμβη, να πούμε το εξής. Τηλεφωνείτε από τώρα και στο εξής, στο 2310-287-38. Δίνετε στην Μαριλής που είναι στη γραμματεία ονοματεπώνυμο και κερδίζετε μια πρόσκληση για την συνάντηση της Τρίτης που θα γίνει στη Ρέμβη στις 8 η ώρα. Το ΠΑΟΚ 24 κερνάει μια μπύρα και κουβεντιάζουμε για ό,τι γουστάρουμε. Ακούμε καλές μουσικές, θα παίξει ο DJ Κολκάτα Πριόνια στην Ρέμβη. Οπότε 2-3-10-2-87-38. Επίσης συμμετοχή μέσα από την ομάδα μας, το pauk24.com στο Λίμπερο 107,4, με απλό ποστάρισμα, σχόλιο, το ονοματεπώνυμό σας στο σημερινό μας ποστάρισμα που κάναμε με το που ξεκίνησε η εκπομπή. Και ήδη είναι οι προσκλήσεις εδώ. Μπορείτε και να έρχεστε, λέοντα σοφού 18, όσοι κερδίσατε και προχθές και χθες, που με τον Νίκο τον Μουσκοβίτη είχαμε ξεκινήσει να ανοίγουμε την λίστα και ήδη οι πρώτοι 20-30 έχουν γραφτεί. Λοιπόν, έρχεστε από εδώ, παίρνετε την πρόσκληση. Ακόμη και απογευματινές ώρες να είναι, τα παιδιά θα έχουν τις λίστες εδώ, θα σας σημειώσουν το όνομα και θα σας δώσουν την πρόσκληση. Και έρχεστε την Τρίτη μαζί στη Ρέμβη, που για σήμερα Παρασκευή, ο χορηγός της πρώτης ώρας της εκπομπής, έχει μπουζούκια. Να τηλεφωνήσετε στο 2-3-10-4-33-100, να κλείσετε τραπέζι για να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευή. Αν έρθουν την Τρίτη να πάρουν την πρόσκληση. Αν έρθουν εκεί. Ναι. Αυτό τώρα θα το δούμε. Ανάλογα, αν είναι πολλοί οι οποίοι δεν έχουν έρθει, θα έχουμε τη λίστα και εκεί στην είσοδο και θα το σημειώσουμε. Απλά για καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση, να μην χάνουμε χρόνο. Κλείνουμε την πρώτη ώρα, επιστροφή σε πολύ λίγο και με ποδόσφαιρο και με όλα τα υπόλοιπα στο δεύτερο κομμάτι για το ΠΑΟΚ 24.
Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Ακούσατε και το σποτάκι για την συνάντησή μας το βράδυ της Τρίτης. Δεσμευόμαστε πως θα είμαστε εκεί, ό,τι και αν γίνει στη Λιβαδιά. Έχουμε πάρει υπόσχεση στα καλά και στα άσχημα. Έτσι δεν θα επηρεαστεί η συνάντησή μας από τον αγώνα στο κομπό της Αρίνα. Πρέπει να αρχίσουμε να το μιλάμε με τον ίδιο τρόπο, να πούμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Αυτά είναι αυτονόητα. Αυτά για να. Το χ είναι επιτυχία, λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης, που έχει δει πολλά παιχνίδια να κρίνονται στο 90 σε αυτό το γήπεδο. Να μην πω στο 93. Ωραία. Θα σε βάλω να συγκρίνεις τώρα. Το πήρα απόφαση. Θα σε βάλω να κάνεις μια ανάλυση δύο στιγμές. Ναι, ναι. Που περιγράφονται από δύο διαφορετικά άτομα. Να κάνεις λίγο ανάλυση το ηχόχρωμα, την περιγραφή, το timing, το πάθος, το... Σε βάζω να ακούσεις. Ηχητικά, ναι. Δύο ηχητικά. Βάλε σε παρακαλώ λίγο την περιγραφή του συναδέλφου, Σταύρος Κόλκας, Dortmund PAOK. Τώρα πώς κόπηκε αυτό. Λοιπόν, ναι, τον goal να ακούσουμε την πρώτη αυτή στιγμή από τα χείλη του συναδέλφου. Ωραία για τον Τζίμιρο. Αυτός εδώ μισθακίδι με μία. Ο Μάκς δεν θα θέλει να υπάρχει offside. Σουτ goal! 0-1 για τον PAOK! 0-1 στο 33! Με το Robert Mack από την παρέξυπνη παλιά του Μιστακίδη, το Dortmund PAOK 0-1. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Το άκουσες, το ξανάκουσες. Το ξέρω και το συγκεκριμένο συνάδελφο. Και μπορείς να κρίνεις. Λοιπόν, για να ακούσουμε και το δεύτερο εδώ από το κινητό μου. Ταβέλα, κάθετα με τον Τίμηρο. Τίμηρο της Αγκίνης, παλιά για τον Μάκη, πολύ καλή Μάκη, με στρώχη. Περνάει το δεύτερο Μάκη, θα πλασάρει. Εκκλησία κλέβει, ρε φίλε. Είναι στο Λίμπερο 2 αυτό. Δηλαδή έχουμε δύο κανάλια για τους που δεν γνωρίζουν. Είναι για όσους μιλούν ελληνικά και για όσους δεν. Γιατί ρε φίλε, μόνο ο ΤΕ θα έχει 7 κανάλια. Για όσους έχουν προβλήματα ακοής είναι το ένα. Κάνε το σχόλιο σου. Κάνε το σχόλιο σου, ρε φίλε. Εκκλησία έκλειψη. Καταρχήν, άκουρα δύο κοινές στιγμές. Ο Σταύρος πολλές φορές, ναι, το παιχνίδι, ναι, έχει την αίσθηση ότι το μεταδίδει τηλεοπτικά. Κάνει κάποιες πάσες και μας περιγράφει αυτό που νομίζει ότι βλέπουμε. Είναι άλλη σχολή αυτή. Είναι γερμανική σχολή. Ναι, είναι πιο κοφτό. Είναι κοφτός. Ναι. Αυτός. Ναι. Κοφτός και περιεκτικός. Δεν βάζει σάλτσες πολλές την ώρα της μετάδοσης γιατί το νιώθει και ο ίδιος. Έκλεψε εκκλησία γιατί τώρα βρήκες μία στιγμή. Εγώ αφού ρίχνεις, ναι, το γάντι, πετάς, ναι, το γάντι στο συνάδελφο Σταύρο Κόλκα, που νομίζω. Να βάλουμε και το ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ. Οι δικές του, μεταδόσεις δεν χάνονται. Ναι. Θα σου πω από εδώ και στο εξής υπαρχίζουν τα καλά. Γιατί εχθές ήταν ένα μάτσα διάφορο. Έτσι, τώρα υπαρχίζουν τα καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα θέλω τις διπλές και κάθε Δευτέρα να τα συγκρίνουμε, ρε φίλε. Και άμα νομίζεις ότι σε βάθος μισή σεζόν που είναι μπροστά μας μπορείς να τον περάσεις. Εγώ τώρα ναι, θεωρώ ότι εσύ έκανες πολύ καλύτερη μεταγραφή. Δεν το συζητάω. Πού μπορούμε να το βρούμε αυτό. Το καλοκαίρι ακούγεται αυτό. Φάνηκε το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Δεν περιέγραψε ούτε ένα γκολ του ΠΑΟΚ. Ούτε ένα. Δηλαδή πόσα μάτσα έγιναν. Εννοείς ότι είναι θέμα φυσικής κατάστασης. Όχι, είναι και θέμα ρέντας. Δηλαδή. Είναι θέμα χρονιάς, ναι. Είναι θέμα χρονιάς. Φίλος γράφει 826. Ρε παιδιά, για τον διαιτητή τι έχετε να πείτε. Που άφησε γενικά το παιχνίδι να έχει ροή. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ. Όχι για το αποτέλεσμα, αλλά για την κούραση, γράφει ο Γιάννης. Εντάξει, είναι άλλο παιχνίδι. Και την Τετάρτη που πήγαμε στο Leverkusen Μπαρτσελόνα, που σφυρίζει ο Άγγλος. Και χθες, φυσικά, μιλάμε για πολύ λίγα σφυρίγματα. Παρ' όλα αυτά, και χθες και την Τετάρτη, αλλά ας μείνουμε στο χθεσινό, υπήρχαν πάλι μια-δυο περιπτώσεις όπου χωρίς λόγο εντελώς σφύριξε και κόψε πλεονέκτημα. Ειδικά υπάρχει μια κόντρα του ΠΑΟΚ που βγαίνει η πρώτη πάση στον Τζίμιροτ για να βγάλει γρήγορη επίθεση. Που δεν έχει κανένα λόγο να σφυρίξει, δηλαδή είναι απαράδεκτο το σφύριγμα και δίνει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ενώ η μπάλα πηγαίνει στο Τζίμιροτ που φεύγει ο Τζίμιροτ και δίνει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι και η αίσθηση, είναι και το ότι μπαίνει χωρίς να είσαι προκατελημένος. Και πράγματι ήταν ένα γεμάτο 90 λεπτό ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, κάτι άλλο από το χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει αξία να ακούσουμε τον πρωταγωνιστή της βραδιάς για τον ΠΑΟΚ. Τον Παναγιώτη τον Γλύκο,
όσα μας δήλωσε χθες το βράδυ στο Ντόρτμουντ, μετά από όλα όσα έγιναν, όσα βίωσε εκείνος, τις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού, το τι έγινε στα αποδυτήρια που τον αποθέωσαν όλοι, και μετά από τον Γλύκο να ανοίξουμε και γραμμές για να ακούσουμε και εσάς τι περιμένατε πριν τον αγώνα, να είμαστε ειλικρινείς, να σχολιάσουμε πρόσωπα, καταστάσεις, στιγμές, τον ΠΑΟΚ και τι άλλο κέρδισε από αυτόν τον αγώνα, μετά από ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Γλύκου, που φάνηκε να έχει μεγάλο πρόβλημα την ώρα του αγώνα. Δηλαδή υπάρχει μια εκτίμηση ότι μην τυχόν είναι και ακόμη πιο σοβαρά τα πράγματα από μια θλάση δεύτερου βαθμού. Αλλά στο τέλος ήταν καθησυχαστικός και έλεγε ότι είναι εύκολο σωμής εκεί πάνω του τρακέφαλο, εντάξει, 20 μέρες, 25, θα το ξεπεράσει και θα επιστρέψει. Δηλαδή είναι 11 Δεκεμβρίου, 20 μέρες, πες 30 μέρες, από 10 Ιανουαρίου να είναι διαθέσιμος. Είναι και η μικρή έστω διακοπή μετά την καινούργια σεζόν, το δεύτερο γύρο. Θα μπορέσει ίσως ο Γλύκος να επιστρέψει. Ένας Γλύκος ο οποίος, τουλάχιστον επειδή είναι τερματοφύλακας, αυτή την θλάση δευτέρου βαθμού θα την αντιμετωπίσει διαφορετικά. Δεν χρειάζεται να επιπονηθεί πάρα πολύ, γιατί δεν τίθεται θέμα επαναφοράς και στη φυσική κατάσταση, εκτός από την ιατρική εξέλιξη της αποθεραπείας του. Οπότε μικραίνει το χρονικό διάστημα, γιατί στον ΠΑΟΚ έχουμε πάρα πολλές φορές προϋπολογίσει ένα 15ήμερο, ένα 20ήμερο για την επιστροφή ενός παίχτη και περνάνε 2 μήνες για να τον ξαναδούμε στο γήπεδο, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί ένα κορμί να ανταποκριθεί μετά την αποκατάσταση, την καθαρά ιατρική του προβλήματός του, στην ανάγκη να μπει ξανά στους ίδιους ρυθμούς, γιατί πρέπει και φυσική κατάσταση ξανά να αποκτήσει, που σημαίνει ότι μεγαλύτερη καταπώνηση στις προπονήσεις, και μετά στον πρώτο αγώνα ακόμα δεν ξέρεις πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα tackling, σε μια προβολή, σε ένα οτιδήποτε. Ευτυχώς για τον τερματοφύλακα μια θλάση δευτέρου βαθμού είναι λίγο διαφορετική η αποθεραπεία της. Έχουμε... Θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις αυτές σε λίγο, έτσι. Αυτό το κομμάτι των τοποθετήσεων για όλα όσα πέρασε αυτή την βραδιά, και μετά θα τα συζητήσουμε. Ας ακούσουμε πρώτα τον Γλύκο. Σκέφτηκα, γιατί θα άφηνα την ομάδα μου με 10 παίκτες και θα ήταν πολύ δύσκολο τα επόμενα λεπτά, οπότε επέλεξα να συνεχίσω και να δώσω τον καλύτερο μου αυτό ώστε να τελειώσει το παιχνίδι. Διότι είδαμε τους ένοντες να προσπαθείς να κάνεις έξοδο, να πέσεις και να προχωρήσεις τα τελευταία 10 λεπτά. Αυτό που είπα στην προηγούμενη ερώτηση. Προσπάθησα να μείνω στο παιχνίδι, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να περάσουν αυτά τα τελευταία λεπτά για να... Παναγιώτη, τι σημαίνει αυτό το μια τεράστια διπλωμή, μεγαλύτερη βραδιά από την του ΠΑΟΚ, που δεν συνοδεύεται από πρόκριση μεν, αλλά μπορεί να επενδύσει πάνω σε αυτή την νίκη. Όπως είπα και πριν, είναι μια ιστορική νίκη και μια πολύ μεγάλη νίκη. Από αύριο πρέπει να την ξεχάσουμε, γιατί δεν ήρθε μια πρόκριση όπως είπες εσύ. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το πρωτάθλημα, που είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί από το πρωτάθλημα θα πάρω και το εισιτήριο και για τον χρόνο να παίξουμε στην Ευρώπη. Οπότε θεωρώ ότι πιο σημαντικό από εδώ και πέρα είναι το πρωτάθλημα για τον Κύπρο. Από την Ελλάδα, όλοι οι φίλοι και το σκάφο της Ελλάδας δεν μπορούν να το μάλιστα. Το σκάφο είναι κάνει υπομονή, τελειώνει. Αλλά έπρεπε και το σκάφο. Τι είπε τα άλλα. Όχι, δεν το σκέφτηκα καν. Γιατί όταν έμαθα ότι δεν υπήρχε αλλαγή άλλη, προσπάθησα να δώσω ό,τι είχα, αν και υπήρχε αυτό το πρόβλημα που είχα, για να τελειώσει το παιχνίδι και να ζήτησα βέβαια να με βοηθήσουν οι συμπαίκτες μου, γιατί δεν θα μπορούσα να αντιδράσω όπως θα αντιδρούσα αν ήμουν καλά. Και δόξα τω Θεώ, πήγαμε όλα όπως έπρεπε και τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο σε αυτό, σε αυτά τα τελευταία λεπτά και με βοήθησαν πάρα πολύ. Εντάξει, έτσι είναι ο αθλητισμός. Δεν είναι μόνο σε μένα.
κάτι πολύ γρήγορο. Θα... Θεωρώ ότι σε 2-3 εβδομάδες το πολύ θα είναι κάτι που θα είναι στο παρελθόν. Εγώ πρέπει να βρω τα αποθέματα και την ψυχολογία, ώστε να το ξεπεράσω πιο γρήγορα. Παναγιώτη, πώς είναι αποκρούσεις κατά την τύπωση? Δεν το παίξω με το στήθος. Λάθος έκανες. Πιο χαμηλά ήταν. Είναι δύσκολο. Λίγο πιο κάτω ήταν. Το Μαρεζάς όταν ήρθε, είπε προφανώς ερώτηση αν μπορείς να συνεχίσεις. Ναι, μου είπαν τα παιδιά τι έπαθα, γιατί δεν ήξεραν ακριβώς. Και μετά τους είπα ότι είχα μυϊκό πρόβλημα. Και δεν υπήρχε θέμα αντικατάστασής μου, γιατί ήταν δύσκολο τώρα να μπει κάποιο παιδί να φορέσει τα γάντια σε τέτοιο χρονικό σημείο και με αυτό το σκορ. Εδώ επάνω πρέπει να θυμίσουμε ότι υπήρχε ένας αναβρασμός, τι θα γίνει. Πήγε ο Τζιόλης μπρος στον πάγκο, ο Τούντορ συζητούσε με τους υπόλοιπους στον πάγκο τι θα κάνει, ποιος μπορεί να παίξει τερματοφύλακας. Πετάχτηκε ο Μακ, του είπε ο Σκόνδρας είναι καλός τερματοφύλακας. Του απάντησε ο Τούντορ ποιος Σκόνδρας, ένα 70 ο Σκόνδρας δεν μπορεί να είναι ο Σκόνδρας. Και άρχισε να σκέφτεται αν θα βάλει τον Τζιόλη ή τον Σάμπο και τι θα σημαίνει αυτό κτλ. Πλάκα-πλάκα, αυτές οι καθυστερήσεις δεν κρατήθηκαν. Αυτό ήταν ένα δίλεπτο, τρίλεπτο το οποίο είχε ναι. Και το οποίο το ξέχασα. Αυτό δεν κρατήθηκε. Νομίζω κάποια στιγμή είχε δείξει ο διαιτητής, έκανε νόημα στον τέταρτο, ότι από τον χρόνο που σου είπα θα κρατήσω άλλο ένα. Αλλά και τελικά ούτε αυτό δεν κράτησε. Ναι. Okay, δεν πειράζει. Έγινε και αυτό, θα το θυμόμαστε και αυτό ως ένα από τα ωραία της βραδιάς. Όπως και την απόκρουση στο τέρατέ του Μικηταριάν που δεν βρήκε η μπάλα στο στήθος, δεν βρήκε στην κοιλιά, δεν βρήκε στο στομάχι. Βρήκε σε άλλο σημείο του σώματος. Βρήκε σε άλλο σημείο. Σωτήριο. Δια της ατόπου. Σωτήριο θα έλεγε, αν και μετά από κανένα δίλεπτο ακόμα είχε ένα πρόβλημα. Τα πήρε ο Μικηταριάν αυτά. Σπίτι του. Ναι, μπορεί να τα πει και αυτό. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, αφού έλθει και ο συνάδελφος επιτέλους, ο οποίος κάνει άλλα πράγματα. Τώρα τη εκπομπή. Αφού έχει αναλάβει και όλη την προετοιμασία του επόμενου ταξιδιού, ρε φίλε. Κοιτάει παρακάτω ο άνθρωπος. Ναι, είναι το timing, άμα είναι το timing. Κοιτάει στο αν ήταν τίποτα άλλο, σιγά μην είχε όρεξη τώρα πρωί-πρωί να κλείσει όλα αυτά. Αλλά είπα, μάμα έχει καλή ψυχολογία. Ανοίγουμε γραμμέ 23-10-287-888 και 6-45-287-888 για να συζητήσουμε μαζί την εμφάνιση του ΠΑΟΚ στη Γερμανία. Τι περιμένατε, αλήθεια όμως, και τι είδατε. Να μιλήσουμε για ατομική απόδοση ποδοσφαιριστών, άμυνα, επίθεση, κέντρο, Τσίμιροτ που είναι ένα νέο πρόσωπο, ο τερματοφύλακας, η αμυντική. Η συνέχεια, τι άλλο μπορεί να κέρδισε, είπαμε, ο ΠΑΟΚ, πέρα από το τρίποντο που έγραψε ιστορία σε αυτό το παιχνίδι, το επόμενο παιχνίδι, όλα όσα ζήσατε, και αν είναι κάποιος από Γερμανία ειδικά, έτσι, γιατί αυτοί είναι οι πιο τυχεροί, οι ομογενείς που το περίμεναν και δικαιώθηκαν και πήγαν και πάρα πολύ και γύρω-γύρω και από Γερμανία περιμένουμε τηλεφωνήματα. Μιας και παίρνετε και είστε και στην αναμονή για να βγείτε στον αέρα και θέλετε να έρθει και την Τρίτη στη Ρέμβη, πέστε και ένα ονοματεπώνυμο και στην Μαριλής, έτσι και όσοι προσκλήσει ήδη έχουν έρθει εδώ στο Λίμπρο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλό μεσημέρι στον πρώτο φίλο. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Μας ακούς? Ο Τσορμπατζόγλου. Εσύ που είσαι στο αυτοκίνητο. Έχει τίτλο Βρεπιά Ντόρτμουντ. Έλα. Μέρος Β. Sequel το έχει κάνει. Δεν έκλεισε, ακούμε. Δεν το κατάλαβε ότι ήταν. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σου. Τι κάνουμε? Από όλα την καλά, αρχή εσύ. Αρχίσαν οι διαφωνίες. Ναι, με το καλημέρα πριν τις τρεις πάντα. Ποιος είναι? Έλα. Φίλε, είμαι στην Αγγλία, για μένα είναι 11.30 ώρα. Α, εντάξει, πάμε πάσο. Μπράβο, μπράβο. Είμαστε πολυπολιτισμικοί, είμαστε universal. Το μάτς πού το βλέπεις εσύ? Πώς το βλέπεις το μάτς εσύ? Το μάτς πώς το βλέπω? Όχι, το παιδί δεν πρόκειται να πλάσει. Αυτό το παιδί δεν πρόκειται ποτέ να πλασάρει. Αν δεν περάσει τερματοφύλακα. Αν δεν περάσει τερματοφύλακα, δεν βάζει γκολ ποτέ. Ρε φίλε, πώς αλλιώς να πλάσαιρνε χθες? Να γύριζε 180. Να βρει τρόπο να πλασάρει. Να βρει τρόπο να πλασάρει. Δεν με νοιάζει. Με πλασέ ήταν. Τερματοφύλακα, ρε παιδί. Είναι ικανός, ρε φίλε, να πάει στο κόρνερ για να σουτάρει, αρκεί να περάσει το τερματοφύλακα. Τόση. Δεν έχει εμπιστοσύνη καμία στον εαυτό. Από το Βιέρι έτσι το βρίσκει. Σε πολύ καλό δρόμο.
Συνέχισε. Μπήκε τον γκολ, είμαστε καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. 30 γκολ θα φτάσουμε. Λοιπόν, μακάρι να φτάσει 40 και να τον πουλήσουμε και να πάρουμε ένα κανονικό παίκτη. Απλά λοιπόν, μέχρι τώρα δεν ξέραμε ότι το μιλάς από Αγγλία. Νομίζαμε ότι το μιλάς από Ελλάδα. Παίζει και αυτό το ρόλο. Είναι διαδικτυακό το μήνυμα, δεν υπάρχει. Το ξεφωνητό είναι αγγλικό. Ωραία. Ναι. Είναι φλεγματικό λοιπόν, ξεφωνητό. Και κάτι ακόμα, επειδή παρακολουθώ όλα τα σχόλια, κάποιοι που φαγώθηκαν με τον Όλσεν, γιατί τον φάγαμε και βάλαμε τον γλύκο, είναι η ώρα να αποδειχθεί εάν αυτοί έχουν δίκιο. Γιατί να είναι αυτό το θέμα, για ποιο λόγο να είναι αυτό το θέμα. Επειδή υπάρχουν κομπλεξικοί, θα κάτσουμε εμείς να πούμε επειδή υπάρχουν κομπλεξικοί, θα δούμε λοιπόν εάν όντως ο τον Όλσεν πρέπει να εξαφανίσει. Ή αν έφαγε μόνος του το κεφάλι του. Σαφώς, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Μαζί τώρα τι περιμένεις να δικαιωθείς αν δεν πάει καλά ο Όλσεν και να το πεις. Για ποιο λόγο. Χίλιες φορές να πάει καλά ο Όλσεν, εγώ είμαι το γλύκο, ρε φίλε. Για ποιο λόγο. Τι πάει να πει με τον Γλύκο και με τον Όλσεν. Ποδοσφαιρικά το λέει. Εντάξει, μα γιατί. Αλλά... Εγώ καταλαβαίνω ότι δημιουργείται εσωτερική κόντρα κάθε χρόνο. Ένας με τον Χαλκιά, ένας με τον Γκρέσιτς. Ένας με τον Τζαβέλα, ένας με τον άλλο. Άστε με να τελειώσω αυτό που λέω. Έστω και με δυστυχώς αυτόν τον τρόπο, θα δούμε ρε παιδί μου, αν όντως ο Γλύκος ήταν τόσο καλύτερος που έπαιζε ή αν τον φάγανε τα κυκλώματα του Όλσεν όπως υπονοούν κάποιοι. Αυτό λέω ρε παιδί. Κάθε χρόνο. Αυτοί κάποιοι ρε φίλε δεν πάνε να ψοφήσουν όμως γιατί με ασχολούμαστε με αυτούς ο Γλύκος. Δεν διαφωνώ. Εντάξει, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί. Ειδικά ραδιοφωνική παραγωγή που μας έχουν κάνει μπαλόνια όλη την ώρα με το ότι ο ένας και ο άλλος. Και... Δεν είναι το μπαλόνια. Είναι ότι υπάρχουν με βάση αυτού. Αλλά, Σταύρε, να με συγχωρείς, αλλά στον όμιλο που γράφεις, εκεί πέρα έχουν οι περισσότεροι από αυτούς που περιγράφεις. Δεν είναι ραδιόφωνο είναι αυτό που λέω. Δεν είναι τέτοιο. Ναι, συμφωνώ, αλλά ανήκουν στον ευρύτερο όμιλο που γράφεις. Και εγώ τι να κάνω, να απολογηθώ για αυτός επειδή γράφω εκεί. Όχι, να μην απολογηθώ. Το διαπιστώνεις. Πρόσεξε λίγο. Το διαπιστώνεις ότι κάθε χρόνο στείνεται με σχέδιο μια τέτοια κόντρα. Παρόλα αυτά, εμφανίσαν τη χθεσινή, θα βοηθήσουν να φύγει μια και καλή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Τζαβέλα πλέον νομίζω ότι είναι ελάχιστη αυτή που. Ναι, καλά. Αυτός ο τύπος που κάθισε και έγραψε ότι είναι ντροπή για τον ΠΑΟΚ που φοράει το περιβραχιόνιο που δεν είναι σε αυτόν τον όμιλο που ανέφερες. Είναι αλλού. Ναι. Που είχε να γράψει για ΠΑΟΚ 2 χρόνια και ξαφνικά θυμήθηκε ότι το πιάστηκε σε ένα παιχνίδι κυπέλλου με τα Χανιά που ο ΠΑΟΚ έβαλε γκολ. Ναι, αλλά δεν είναι και ευθύνη της ΠΑΕ. Τι να κάνει η ΠΑΕ, να βάλει κύτταρα σε έναν εγκέφαλο. Όχι, αλλά η ΠΑΕ. Ή να μειώσει το κόμπλεξ ενός συμπλεγματικού. Τι να κάνει η ΠΑΕ. Μεθόδους Ολυμπιακού δεν μπορεί να. Αυτό ακριβώς να παραδειγματιστεί σε κάποια πράγματα, όχι σε όλα, από αυτό που γίνεται στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν λειτουργεί άσχημα σε όλα τα επίπεδα. Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει κάποια πράγματα. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί δεν κατάλαβα. Κοίταξε, θέλω να πω κάτι τώρα, δεν ξέρω πώς θα το πω όμως. Δεν είναι πολύ νόμιμα αυτά που προτείνεις. Δεν είναι, ξέρεις, είναι ξεφεύγουν. Ναι. Δεν ξέρω αν ξεφεύγουν. Ναι. Αλλά κάποια πράγματα τα έχει βάλει σε ένα καλούπι ο Ολυμπιακός, έστω με κάποιο τρόπο, και αυτή τη στιγμή η ομάδα η δικιά μου πληγώνεται από πράγματα που έχουν λύσει οι αντίπαλοι και εγώ ακόμα τα τρώω στη μάπα. Απλά αυτό είναι μια ισορροπία του τρόμου που αν επιλέξεις να παίξεις το παιχνίδι όπως το παίζουν οι άλλοι, ναι, και θα μην γίνεις σαν τους άλλους. Θα καταλήξεις χουντικός. Ναι. Γι' αυτό λέω ρε παιδί μου ότι δεν υπάρχει μια μέση κατάσταση. Υπάρχει δηλαδή ή μόνο το τέρμα αριστερά ή μόνο το τέρμα δεξιά. Άντε έλα την Τρίτη να κεράσουμε μπύρα. Έλα στη Ρέμπη. Πώς να έρθω ρε, φλάκα με κάνεις, θα μου δώσεις ήδη 3 εκατοστάρια να κατέβω για να πει μια μπύρα μαζί σου. Τα μάτς του ΠΑΟΚ πώς τα βλέπεις εσείς εκεί στην Αγγλία γενικώς. Ίντερνετ ρε. Μας έχουν εδώ, έχουν πολύ σφιχτή πολιτική εδώ οι πάροχοι ίντερνετ. Δεν αφήνουν να δεις live streaming, θεωρείται παράνομο ρε παιδί μου. Αλλά πάντοτε υπάρχουν κάποια κανάλια τα οποία εξαφανίζονται τη μία μέρα, τους κλείνουν αλλά ξαναεμφανίζονται στα μανιτάρια. Οπότε αν το παρακολουθείς λίγο και ψάχνεις μέσω Google κάτι βρίσκεις πάντα. Σε ποια πόλη είσαι? Μπέρμιχαμ. Ωραία. Καλά να περνάς, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, 23-10-287-888 και 6-45-287-888 για να σας ακούσουμε, να βρούμε τι άλλη κόντρα μπορούμε να βρούμε. Για να μαλώνουμε, τώρα έχουμε Γλύκος, είναι το fan club Γλύκου, πιο μικρό σε αριθμό γιατί δεν έχει συμπάθειες ο Γλύκος, με το fan club Όλσεν το οποίο δημιουργείται. Έχει δημιουργηθεί και ένα μικρό fan club Τζαβέλα που βγαίνει και λέει να δούμε αυτοί που το... Τώρα, αυτοί που το λένε αυτό τώρα, τι λέγανε τότε όταν υπήρχε μια σιωπή και ακούγονταν οι φωνές. Χορεύουμε στον ρυθμό
συμπλεγματικών κομπλεξικών που μισούν τον ΠΑΟΚ και θέλουν τη μιζέρια του για να, μην, για να έχουν λόγο ύπαρξης. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Απλά αποδεικνύεται μέσα από τον χρόνο ότι όταν μια ομάδα είναι οργανωμένη και μπορεί να παίξει, έχει ένα αγωνιστικό πλάνο, όλοι είναι καλοί. Όταν δεν ξέρει τι θέλει να κάνει, όλοι είναι κακοί. Ναι. Αν το δεις λίγο ψύχρεμα το πράγμα, ωραία, ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες ελλείψεις σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αυτό που λέμε από την αρχή, και όταν τα καλύψει θα ανέβει επίπεδο. Ξέρεις τώρα αυτοί που τα έχουν με τον Γλύκο πώς θα περιμένουν την επόμενη στραβή του. Τα λέγαμε εμείς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δεν, δηλαδή δεν βγάζει άκρη. Πάμε, συνεχίζουμε τις γραμμές. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Λοιπόν, πρώτα να σας λύσω λίγο, γιατί έτσι το αντιλήθηκα εγώ, την απορία που είχατε για το site που υποδείχθηκε ο Ροντρίγκες. Ναι. Εάν προσέξετε, την ώρα που του κάνει την κεφαλιά πάσα, ο Σάμπο πρέπει να είναι, ναι, αν προσέξεις, ο Σάμπο πριν πάρει την κεφαλιά έρχεται από πίσω, από θέση offside. Είναι ο Σάμπο offside. Την κεφαλιά, ναι. Άρα έχει υποδείξει το Σάμπο και όχι το Ροντρίγκε. Ναι. Αυτό όμως πού το είδες εσύ? Στην τηλεόραση. Στο ζωντανό, στο live. Στην ώρα, στο ζωντανό. Μπράβο, άμα το είδες και ισχύει, μπράβο, γιατί δεν το διαπιστώσαμε. Παλιός γιατί θυμάσαι και είδα. Ναι. Μπράβο, εντάξει. Τώρα που το λες μπορεί και να είναι έτσι, αλλά δεν είδαμε, replay δεν είδαμε. Ναι. Δεν έδειξε replay. Είναι στο live, φαίνεται εκείνη την ώρα, αν προσέξεις την κίνηση. Βλέπω, δεν το σήκωσε, λέω τυχερός, τώρα φεύγουμε, αλλά μετά βλέπω ο υπόπτης έχει υποδείξει. Ωραία. Σαν εμφάνιση η ομάδα χθες, εγώ προσωπικά δεν θα σας κρύψω ότι εκτός από τα φυσιολογικά στοιχήματα που έπαιξα που μιλούσαν για over 2,5 και να σκοράρουν και οι δυο κτλ. Έπαιξε και μια ψηλοανατροπή 2,5 στο τελικό. Μάλιστα. Ένα τρελό με 1-2 σκορ. Δεν πληρώθηκα κανένα, αλλά δεν με χαλάσε. Τι ωραία. Μια χαρά. Δεν με χαλάσε. Μια χαρά. Κάποιος φίλος μου θέλει να παίξει άσο και over 4,5 για να καλύψει τη χασούδα. Δεν άκουσα, Σταυρό. Κάποιος φίλος μου ήθελε να παίξει άσο και over 4,5 για να καλύψει τη χασούρα, λέω. Έλεγε. Το θέμα, αυτή την εμφάνιση, αν δεν είχαμε κάνει, όπως φτάνουμε στο σημείο όπως και πλερηθεί, να μιλάμε για το ένα μάτς που χάσαμε με την GAP και χάσαμε την ευκαιρία να περάσουμε, φτάνουμε τώρα στο τελευταίο μάτς και λέμε, αχ, εκείνο το μάτς, αν δεν είχαμε χάσει τους βαθμούς εκεί, που θα είχαμε φτάσει. Μείνει πρωτάθλημα, ρε φίλε, έτσι είναι αυτό. Οι λεπτομέρειες το κρίνουν πάντα. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς φτάνουμε στο τέλος και λέμε εκείνη η λεπτομέρεια που μας τη χάλασε. Τότε λέγαμε δεν πειράζει, πάω που είσαι. Και μετά λέμε αχ, γιατί εκεί. Τώρα κακά τα ψέματα, ότι σε 6 μάτς δεν άξιζε και να περάσει σε σχέση με τους άλλους δύο. Στα 6 μάτς. Και εντάξει, με την Καμπάλα και με την Κράσνοδαρ δεν έπαιξε μεγάλο ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει. Και πέρυσι δεν άξιζε σε σχέση με την Κικάμπ. Και κάποτε ένα μάτς έκανε στην ουσία που άξιζε να περάσει σχέση με εμάς. Και τα δύο με τον ΠΑΟΚ ήταν καλύτερα. Ήταν ένας παίκτης ήταν, Δεν ήταν ένας παίκτης. Τι βλέπουμε και φέτος που βολοδέρνει στη Γαλλία. Ποια έχει κάποιος που της έβαζε τα γκολ και την έχει ξεχάσει τρός. Εντάξει, έχασε και τον καλύτερο της παίκτη, εντάξει. Αυτό λέμε, έφυγε και στο τέλος, την ξέχασε τρός. Τι να πεις. Πιστεύω ότι του χρόνου, εφόσον θα παραμείνουν ο βασικός κορμός τουλάχιστον, που κάναν δύο καλές προσθήκες, θα κάνουμε ομάδα που δεν θα υπολογίζουμε ούτε τα άλλα τρία κουράγια που είναι γύρω-γύρω και θα καθαρίζουμε τα μας μόνοι μας. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μπαϊ. Έγινε, παιδιά, γεια σας. Να είσαι καλά. Φίλος ρωτάει εδώ, δεν σας άκουσα λέει από την αρχή, το γκολ του Ζαβέλα γιατί ακυρώθηκε. Δεν υπάρχει offside, ούτε δύο μέτρα. Τα αφήνεις αυτά, εντάξει. Τι αφήνεις, το ένα μέτρο που τα αφήνεις και κόβεις τα δύο. Offside είναι. Από την εκτέλεση του φάουλ είναι offside ο Τζαβέλας. Δεν είναι τίθεται θέμα. Στη στημένη μπάλα, εκεί στο πρώτο ημίχρονο, για τον φίλο ο οποίος ρωτάει. FM γράφτηκε και ενώ αφήνεται μηνύματα στο 545-26. Αν έχουμε άλλες γραμμές, στο 23-12-87-888, για να ακούσουμε φίλους τις απόψεις τους. Έχουμε κάτι άλλο όσον αφορά την Πάμε στον επόμενο φίλο να μην περιμένει. Καλησπέρα. Άθλημα. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Θανάσης λεγόμαι. Γεια σου, Θανάση. Είχαμε βρεθεί, ρε Σταύρο, και όταν ήρθε ο Τούντορ. Μ' ακούς? Ναι. Λοιπόν,
Καταρχήν, εντάξει, πέρα από τη νίκη, ποιος το περίμενε, ποιος δεν το περίμενε. Όλοι όταν παίζει ο ΠΑΟΚ περιμένουμε να κερδίσει. Έκανε μια σωστή προσέγγιση ο προπονητής. Παρέταξε έτσι όπως παρέταξε την ομάδα ανάλογα με τον αντίπαλο. Διάβασε την ομάδα αυτή και πήγε και κέρδισε. Καλώς δηλαδή όλα τα έπραξε και καλώς όλοι οι παίκτες τα δώσαν όλα. Στο σημαντικό ότι οι παίκτες παίζουν και τρέχουν 90 λεπτά. Όχι όπως σε άλλα παιχνίδια που τους έβλεπα πριν από... Δεν ήταν αδιάφοροι ποτέ. Σε ποιο παιχνίδι? Στο μάτι με το 3-3 με το Πανετολικό ήταν, με ποιο ήταν? Με τον Ηρακλή, στο Κατζόγλιο. Όχι, εδώ μέσα στην Τούμπα. Με ένα παιχνίδι δεν ήταν αδιάφοροι. Άλλο να είναι κακοί και άλλο αδιάφοροι. Υπήρχαν παιχνίδια, 2-3 αγωνιστικές, ήταν αδιάφοροι, ήταν κάπως, είχε δημιουργηθεί θέμα με τον προπονητή. Δεν υπήρχαν αυτά, δεν είναι ψέματα. Ψέματα, ξεψέματα. Τι είναι? Εγώ ξέρω ότι την άλλη μέρα, τη Δευτέρα, κατέβηκε ο Σαββίδης εκεί, τους έτριξε τα δόντια και από τότε όλοι ματώνουν και τρέχουν 90 λεπτά. Το αντίθετο συνέβη. Άμα τα ακούσει αυτό ο Σαββίδης και πει άρα το έκανα σωστά, ναι, τελειώσαμε. Αυτό γιατί ήταν, ρε Σταύρο, εσύ δεν το έμαθες ότι τη Δευτέρα πήγε ο Σαββίδης και άρχισε να λέει τα δικά του, ναι, και πήγαμε, κάναμε κλαρίνο στην Κράσνοντα και τα τρία μετά. Άσε ρε τώρα. Μην βάζεις ιδέες. Στην Κράσνοντα ήταν ένα δύσκολο. Έλα, εντάξει τώρα. Ναι, αλλά δες το σέρι που έγινε από την επίσκεψη και μετά. Μην τη βλέπετε έτσι, ρε. Μην είστε βλάχοι, ρε. Έλα, ξυπνάτε ρε, λίγο. Άντε που είμαστε βλάχοι. Αυτοί οι ίδιοι παίχτες τότε μέσα ήταν κάπως, να πούμε, όταν παίζανε. Εγώ σου λέω τώρα ότι από τις μπαλαρίνες και μετά έστρος το πράγμα. Απεσύ ότι δεν είναι έτσι. Ο καθένας, εντάξει, είπα τις μπαλαρίνες, λες εσύ. Και εγώ συμφωνώ με αυτό είναι που έκανε ο Σαββίδης που πήγε κάτω και από όλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τώρα, μ' άρεσε καταρχήν, σου είπα πρώτα, η προσέγγιση που είχε για το μάτσο προπονητής που την παρέταξε έτσι όπως την παρέταξε την ομάδα. Βγαίναμε με αντεπιθέσεις, αλλά με γρήγορους παίχτες. Και το καλό, μ' άρεσε αυτό το που είχε τον Μπερμπάτοφ με τον Μακ μπροστά, γιατί ο Μπερμπάτοφ, αν προσέξατε, έκανε λίγο τον περιφερειακό και μοίραζε και πάσες, έδινε, έκανε κάπως παιχνίδι, προωθούσε την μπάλα στον επιθετικό. Ήταν καλό αυτό. Βγαίνανε και από τα πλάγια και ο Μιστακίδης. Ήταν, δηλαδή, όταν παίζεις με τέτοιες δύσκολες ομάδες, κάπως πρέπει να τις αντιμετωπίσεις. Αυτό ήταν, πιστεύω, το πιο κατάλληλο. Δεν μπορείς να πάρεις τους παίξεις τα ίσια. Τέλος πάντων, συμφωνώ ότι πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί, ότι ακόμα η ομάδα θέλει υπομονή, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζεις όχι με 11, με 14 παίζεις εναντίον 14, και ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και εκεί πρέπει να παίξουμε, ας πούμε, τώρα παραδείγματος χάρη θα πας να παίξεις το Λεβαδιακό, θα παίξεις επιθετικά, θα είσαι εσύ που θα έχεις την κυριαρχία και παίζει ρόλο και πώς θα σε παίξει και ο διαιτητής. Και παίζει ρόλο και πώς παίζει και η αντίπαλη ομάδα. Και πόσο αφήνει ο διαιτητής την αντίπαλη ομάδα να παίξει έτσι. Τέλος πάντων, το βασικό είναι να ενισχυθεί η ομάδα. Ένα δεκάρι, όταν λέμε δεκάρι, αυτό τον παίχτη που θα δίνει τις πάσες μπροστά, ο αντιπέλκας, ας πούμε, όχι ο αντιπέλκας, ένας παίκτης καλύτερος από τον Πέλκα, που να μπορεί και να είναι και έμπειρος, ας πούμε, και να σταθεί σε όλα τα παιχνίδια, να έχει μια στάνταρ απόδοση. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Και ένα center back, δηλαδή δύο μεταγραφές, η γνώμη μου είναι, τις χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα, τώρα, είναι εκεί κάθε μέρα. Ό,τι και να αποφασίσουν, εγώ τους στηρίζω. Τους στήριζα από την πρώτη φορά που ήρθε, από την πρώτη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ, ειδικά τον προπονητή. Και οι νίκες, πιστεύω, θα φέρουν και μια ησυχία, ένα κλίμα καλό. Άντε και να δούμε. Να είσαι καλά. Οι στόχοι που βάλανε, ελπίζω να επιτευχθούν στο τέλος. Έλα. Καλό μεσημέρι. Bye. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα. Έλα. Έλα, γεια. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Γεια σου. Ο Κώστας είμαι από Λαδία, τι κάνετε? Καλά, ρε Κώστα, εκεί που είσαι? Καλά. Δεν ήρθες, δεν ήρθες. Το βγάλατε σε συνέντευξη, να πούμε, μας έκαναν άλλη σε όλο τον αγώνα. Δεν ήρθες στο γήπεδο, έτσι? Δεν ήρθες στο γήπεδο, έτσι? Λάκησες. Δεν ήρθα, όχι. Δεν το πίστευες, φοβήθηκες, πες. Μύρισε, ως εδώ μύρισε, να ξέρεις. Πες το. Λέω, τι κάνει, καλά? Όχι, λέω ότι φοβήθηκες. Ποιος? Έτρεμες, μην τυχόν πάει πολλά με λίγα και δεν ήρθες.
Όχι, τι? Τι? Τι, ρε, δουλειά, ρε, δουλειά, ρε, δουλειά, ρε. Στο βίντεο του είναι τον αγώνα. Ναι, στο βίντεο. Όλοι οι άλλοι που είναι στη Γερμανία και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία δεν είχαν δουλειά, μόνο εσύ είχες δουλειά. Το έγραψε σε κασέτα, δηλαδή στο βίντεο το είδες. Ναι, ναι, στο DVD. Το γραμμένο. Μάλιστα. Σωστός. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Εκτός αν είχε παντόφλα. Εντάξει, αυτό, αυτό όχι, είναι... αφού ξέρεις ότι σε αυτά... Ναι, 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 ναι. Μπορεί, μπορεί. Καλά είστε όλοι καλά. Καλά, όλοι καλά. Είστε όλοι καλά. Πες μας πώς νιώθεις εσύ τώρα εκεί που είσαι. Πάρα πολύ καλά, αλλά πιο πολύ νομίζω και στη Γερμανία τα παιδιά είναι πολύ περήφανοι. Σήμερα πήγα στις δουλειές τους. Περήφανοι, αυτό είναι. Mm. Ναι, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, αγαπήστε την ομάδα και αφήστε τις γκρίνες και πιο δεκάρι και πιο αυτό, να πούμε αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν. Άντε. Να είσαι καλά, παιδιά, φιλιά. Σας αγαπάμε. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Να είσαι καλά. Από την Ελλάδα, από που είπαμε, από το χωριό του Φανρόη. Της πεθεράς του Φανρόη. Της πεθεράς του Φανρόη. Της πεθεράς του Φανρόη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε προς παρά 10. Δεν κάναμε και ένα διάλειμμα. Ένας φίλος εδώ γράφει. Έχουμε και αγωνιστική. Παλιά θέλαμε τον Αντιίβιτς, τώρα θέλουμε τον Αντιπέλκα. Ακόμα και όταν ζητάμε κάτι καλύτερο, τονίζουμε τι δεν μας αρέσει. Γράφει εδώ ένας φίλος. Στο, ακόμα στο κλαίμε για τον Ίβιτς. Για τη φύγη του Ίβιτς. Ακόμα κλαίμε. Κλαίει το χορτάρι στην Τούμπα. Αυτό το στεναχωρημένο. Αλλά όταν τον είχαμε, θέλαμε τα στοιχεία που λείπουν από τον Ίβιτς. Ναι. Ο Μέση, ο οποίος τον είδαμε, περπατούσε. Ήταν αργός. Κυρίως για τον Ίβιτς τι λέγαμε. Αργός, ήταν αργός. Εμείς δεν λέγαμε. Αυτοί που λένε για τον Γλύκο σήμερα για τον Τσαβέρα, οι ίδιοι είναι. Αυτοί οι άμπαλοι. Ναι, και πάντα ψάχνουν το τι κρύβεται από πίσω που ξέρω, ναι, παίζει, ναι, ο Ίβιτς και δεν παίζει. Ειδικά ο... κάτι και καλά παλιοί παοξίδες που είναι ψαγμένοι, ρε αγόρι, ναι, ναι. Και είναι η γρήπη. Αυτή είναι πιο γκασμάδες από όλους αυτοί. Το κύκλωμα το οποίο προωθεί τον Χαλκιά και τρώει τον Γκρέσιτς και το τι μπαίνει, συμβαίνει. Γκρέσιτς ούτε μίλα δεν μπορούσε να παίξει. Φάγαμε 3 γκολ από τον Άγιαξ και κοιτιόμασταν σε 10 λεπτά. Γιατί, ναι, τι κρύβεται πίσω από την χρησιμοποίηση του Τζαβέλα και όχι, ναι, του... Και έφαγε τον προπονητή και έμεινε αυτός εκεί και ξέρω εγώ, έφαγε τον προπονητή. Τα ξέρουν και δεν τα γράφουν για τον ποιο λόγο δεν παίζει ο Όλσεν και μπήκε ο Γλύκος χωρίς να υπάρχει λόγος. Κατά αυτούς. Κατά αυτούς. Αλλά δεν θα γλιτώσουμε κιόλας. Δεν υπάρχει ούτε τώρα. Τα λέμε και τα κοροϊδεύουμε και θα το ξανακάνουμε, αλλά δεν θα γλιτώσουμε. Είναι δεδομένο. Τώρα λίγο καιρό ξαποσταίνουν. Στην πρώτη γκέλα θα τεθεί θέμα έβαλε το γιατί δεν έπαιζε ο Τσιμιρότ και ήταν ο Κάτσε ο οποίος του τρώγε τη θέση με το συμβόλαιο το οποίο οι συζητήσεις έγιναν, ναι, και, ναι, ποιος έφερε τον Τσιμιρότ και από γιατί πόσα έπεσαν λεφτά, ναι, και πόσα θα πάρει, θα γίνει το μελέ τώρα. Τώρα το επόμενο αυτό θα είναι το ζευγάρι της κρίσης. Υπάρχει και ατάκα που λέει το κακό με τους εξυπνάκηδες είναι ότι τις πάνε σε εμάς που πραγματικά τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή αυτός που κάνει τα ξέρει όλα, τις πάει σε εμάς που όντως τα ξέρουμε, ρε παιδί μου, αλλά δεν μιλάμε. Κανείς τα ξέρει όλα. Κανείς τα ξέρει όλα. Απλά όταν δεν ξέρεις έναν οργανισμό, ρε φίλε, δηλαδή και κρίνεις όντας από το καναπέ σου και λες τη βλακεία σου γιατί έτσι σου κάρφωσε ένα και αυτό το πράγμα το λανσάρεις ότι εσύ ξέρεις και υπάρχουν χιλιάδες γκασμάδες που θα φάνε ότι εσύ ξέρεις. Όταν μου λένε εμένα, δηλαδή, αφού το είπε ο Τάδε, που ξέρω εγώ περνούσα από ένα στούντιο και τον βάλανε γιατί έχει να κάνει εκπομπή, ο Τάδε ξέρει που είναι το γήπεδο. Έχει πάει σε μια προπόνηση της ομάδας. Έχει μιλήσει με αυτόν που κρίνει. Το είπε ο Τάδε, λέει. Ωραία, και το είπε και η κυρία Σούλα στην Κομμότρια, στην Πολύχνη. Ίδια αξία έχει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτά γίνονται. Και δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και όπως λέγαμε και με τον πρώτο φίλο, δύσκολο ο ΠΑΟΚ θα χρησιμοποιήσει τακτικές Ολυμπιακού για να κλείσει στόματα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και αυτά εδώ δεν γίνονται και δεν θα γίνουν. Και νιους φυσικά έχουμε και δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι για το Πουσουκού που έρχεται, για το Σουκού που έρχεται όσον αφορά τους αγώνες. Ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα, αλλά έχει σπουδαία παιχνίδια και το Σαββατοκύριακο που μας ενδιαφέρουν, ας πούμε, όσον αφορά τη βαθμολογία και την αναρρίχηση του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα και μετά παίζει Τετάρτη πάλι στο Διαόλου το Κέρατο. Παραβαίνουμε να πάμε, το έχει νωρίς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εκτός... Να πάμε μία στο ΆΚΑ και να πάμε Λεβαδιά μετά. Δεν γίνεται. Πάμε τελευταίος φίλος αφού κάλεσε να μην τον αφήσουμε να τον αδικήσουμε. Καλησπέρα φίλε, τελευταίος. Καλημέρα, καλημέρα από Λεβερκούζεν, Γερμανία. Ω, καλώς ήρθατε.
Πολύ ωραία, σε πολύ ωραία πόλη ζείτε. Σε πολύ ωραία πόλη ζείτε. Ναι, και να σας πω παιδιά, οι Γερμανοί τι έχουνε πάθει να ξέρετε. Τι πάθανε? Ω, δεν έδειχνανε τον Dortmund γιατί κέρδισε το ΠΑΟΚ. Δεν το δείχνανε, τελευταία ώρα το δείξανε. Και με πολύ πολύ αυτοί. Πώς δηλαδή χάσανε από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Δεν βγαίνουν τα σπίτια τους. Όχι αυτό, αλλά εκεί στην... Στη Σπόρτε 1, δηλαδή στο αυτό, ήταν χάλια, τι να σου πω. Αυτό είναι. Στο Λέβερκουζεν. Πόσα χρόνια είστε εκεί? 52 χρόνια, παιδιά. 52 χρόνια, πω. Ναι. Και έρχεστε μόνο διακοπές, δεν θέλετε να γυρίσετε, να ζήσετε εδώ? Βεβαίως θα γυρίσω, λέω. Αλλά τώρα ακόμα έχω και τα εγγόνια μου εδώ και τα παιδιά μου. Α, γι' αυτό. Αυτά με... Βοηθάτε εκεί δηλαδή. Να είστε καλά, χαρήκαμε που τα είπαμε, να είστε καλά. Οι Γερμανοί το πάθανε πολύ άσχημα. Έγινε, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Πέρα, γεια σας. Γεια σας. Πήγαμε και στο Leverkusen. 50. Το τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Ναι. Τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, δεν πέρασε καλά ο Νταλάρας εκεί που έλεγε μια βραδιά στο Leverkusen. Γι' αυτό έφυγε και μείνει μια γι' αυτό, βραδιά. Γι' αυτό, μόνο μια βραδιά. Λίγο έξω από το σταθμό εκεί έμεινε. Δεν πήγε. Αλλά τα γήπεδα είναι. Εντάξει. Και δεν είναι μόνο οι καταστάσεις, είναι όλη αφού η κοινωνία γύρω από το. Θες που το περιέγραφες στον Ζαγόρα το απόγευμα. Εντάξει, οι άνθρωποι ζουν γι' αυτό. Είναι ένα από τα βασικά γεγονότα, τα κοινωνικά της εβδομάδας, της ζωής τους, του μικρού κόσμου τους, της καθημερινότητάς τους. Το έχουν βάλει γιατί δεν έχουν άλλα πράγματα που έχουμε εμείς. Δηλαδή, εμείς τώρα, ας πούμε, για πλάκα θα πάμε την άλλη Τρίτη να πιούμε μια μπύρα στη Ρέμβη, ρε φίλε. Άντε, πες τώρα. Γίνονται αυτά στη Γερμανία στο χαλαρό? Δεν γίνονται. Έπαιζε χθες η Ντόρτμουντ στην πόλη και τα ξενοδοχεία, τα καφέ, τα εστιατόρια. Έβγαλαν σημαία της ομάδας έξω από το χώρο τους. Ναι, γιατί είναι μία η ομάδα εκεί, ναι, κυρίως, και δεν υπάρχει και θέμα. Όχι, είναι το γεγονός της ημέρας. Εμείς βγάζουμε σημαίες, αν βγάλουμε, σε εθνικές εορτές. Αυτοί βγάζουν σημαίες και προετοιμάζονται όταν παίζει Dortmund, με οποιονδήποτε και παίζει Dortmund, σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Ναι. Γιατί είναι το γεγονός της ημέρας, της εβδομάδας. Εντάξει, είναι άλλη κουλτούρα και έχει να κάνει, σου λέω, με όλη τη ζωή τους. Δεν έχει να κάνει μόνο με την αγάπη που έχουν για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και εμείς στην Ελλάδα θυμάμαι περιόδους που πραγματικά ήταν το γεγονός της εβδομάδας ένας αγώνας ποδοσφαιρικός. Θυμάμαι μια πενταετία τουλάχιστον, ίσως και παραπάνω, που ήταν και γεγονότα μπασκετικά. Οπότε ήταν το δεύτερο άθλημα το ποδόσφαιρο. Που κλείνανε τον κόσμο είτε μέσα στο σπίτι, είτε κάνανε θέμα συζήτηση όλη τη βδομάδα έναν αγώνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα δεν πηγαίναμε μια εκδρομή, δεν πηγαίναμε μια βόλτα, δεν είχαμε και την υπόλοιπη ζωή μας. Αυτό που γίνεται εκεί έχει να κάνει με το ότι για αυτούς είναι αυτό. Η μπύρα, το λουκάνικο, το κασκόλ και στο γήπεδο. Γιατί τρώμε ένα δεκάωρο, οχτάωρο στη δουλειά πολύ πιεσμένο, κάνουμε μια δουλειά που συνήθως είναι βιομηχανική και δεν μας αντιπροσωπεύει, δηλαδή δεν ξεδίνουμε, ούτε τη νιώθουμε τόσο δημιουργική αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Απλά μας δίνει αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε να έχουμε τις ανέσεις που θέλουμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα και ξεσκάμε στο γήπεδο. Και έτσι χθες είχε πόσο, 55, πόσο είχε τελικά? Ναι, στήμα. Ναι, 55 είχε τελικά. Ναι, δεν είναι δυνατόν σε ένα μάτσο τόσο αδιάφορο με μια ομάδα που δεν είναι μεγαθύριο όπως ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό να έχει έτσι για πλάκα 55.000 κόσμο. Κάτι δείχνει. Τι γήπεδα, αυτό το πέταλο είναι πραγματικά. Αυτό που είναι κάτω-κάτω. Κάτω-κάτω. Άμα σηκώσει το κεφάλι, δεν πρέπει να βλέπει μέχρι πάνω. Δεν φτάνει η όραση. Είναι πολύ κάθετες οι κερκίδες, δηλαδή, ναι, έτσι. Στο δικό της αυτό το πέταλο, πώς λέγεται, κίτρινο τείχος, κίτρινο. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Φοβερή εικόνα. Λοιπόν, δεν έχουμε την πολύ χρόνο προς το φινάλε. Πάμε στο News Fish. Κάνουμε ένα News Fish και θα κλείσουμε σιγά-σιγά. Στο News Fish. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το χθεσινή κλήρωση του Τζόκερ και να δούμε τι έγινε, πώς έγινε. Πάλι εχθές κανείς δεν πέτυχε το πολλαπλό jackpot. Αλλά υπάρχουν 17 άτομα από την Ελλάδα που πέτυχαν τους 5 αριθμούς και κερδίζουν 50.000 ευρώ και μας έκανε εντύπωση εδώ στο Newsfish ότι οι δύο είναι Θεσσαλονικής. Παίχτηκε το δελτίο από ένα πρακτορείο προπό εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, και το ένα στην Καλαμαριά, το άλλο στην Πηλαία,
Και δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι, Δημήτρη, τώρα χαίρονται ή στεναχωριούνται. Γιατί το να έχεις κερδίσει μετά από τόσα πολλαπλά jackpot 50.000, δηλαδή δεν ξέρω την έννοια του Τζόκερ, έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε σε μεγάλα jackpot να δίνει περισσότερα χρήματα στα πεντάρια. Γιατί το να κερδίσεις 50.000 και να νιώθεις ότι παραλίγο να κερδίσεις 15 εκατομμύρια, τώρα το επόμενο jackpot που κληρώνει την Κυριακή δίνει 15.500.000 στον νικητή. Μέχρι τα Χριστούγεννα πώς κληρώσει έχει ακόμα? Είναι δύο την εβδομάδα. Μάλιστα. Οπότε έχει πολύ πράγμα. Το προβλέπεις εκεί να πηγαίνει? Ήθιστε. Δεν είναι. Η παράδοση πώς είναι. Πώς είναι κανονικά όταν παίζονται περισσότερα δελτία? Δεν είναι περισσότερες οι πιθανότητες να μην υπάρχει jackpot? Είναι λιγότερες οι πιθανότητες του jackpot. Πώς γίνεται αυτό το πολλαπλό κάθε φορά? Πώς γίνεται κάθε φορά στις γιορτές να έχει. Ναι, να έχει πολλαπλά jackpot. Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση. Πάντως η είδηση είναι ότι οι δύο τουλάχιστον χαμογέλασαν πικρά με πεντάρια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ένα άλλο θέμα που φιλοξενούμε έτσι και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία για στέγαση προσφύγων σε άδεια διαμέρισματα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πρόγραμμα που το συντονίζει η Άρσης, την οποία την γνωρίζουμε και κάνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά εκεί στην Ιδωμένη. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να απευθυνθείτε στην μη κυβερνητική αυτή οργάνωση, στην Άρσης, και χρειάζονται μικρά σπίτια που να μπορούν να φιλοξενήσουν κόσμο αν τα έχετε ξενίκιαστα και θέλετε να τα παραχωρήσετε σε ανθρώπους για μικρό χρονικό διάστημα. Θα συντονιστεί και η Άρσης θα πληρώσει όλα τα συμβολογραφικά τουλάχιστον έξοδα για να μπορείτε να το παραχωρήσετε και να το χρησιμοποιήσουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν καν να πάνε στην Ιδωμένη, διότι πέφτει και η θερμοκρασία, έχει τρομερούς ανέμους εκεί, έχει χιλιάδες κόσμο, εκατοντάδες και χιλιάδες συχνά κόσμο που περιμένει μέσα σε μικρά αντίσκηνα που έχουν στηθεί. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται ένας συντονισμός να μείνει κόσμος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ή και σε άλλες μικρές πόλεις, να ζήσει έστω λίγες μέρες με ρεύμα και νερό σε ένα σπίτι, έστω με ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι, ολόκληρες οικογένειες και ευπαθείς ομάδες προσφύγων. Και αν απευθυνθείτε στην Άσης, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε. Κλείνουμε, να ακούσουμε τον χορηγό της σύνδεσης NewsFish και να κλείσουμε και την εκπομπή. Το τελευταίο μήνυμα από τον 381, αν εξαιρέσεις ότι κερδίσαμε μια ομάδα που φοράει κυτρινόμαυρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αυτό, φίλε, πού το πας? Είναι μεγάλη επιτυχία. Κέρδισε με αυτό το κυτρινόμαυρο, δηλαδή πρέπει να είναι. Είναι και αυτό το μήνυμα μια κατηγορία μόνο του, νομίζω. Ναι. Του μπορεί άλλο να θέλει να πει, άλλο να εννοεί αυτός που το λέει, αλλά καμιά φορά ο τρόπος μεταγγίζει μια απίστευτη αρνητική ενέργεια. Και συμπληρώνει, η ομάδα έχει προβλήματα σε όλες τις γραμμές. Θέλουμε επιθετικό, επιτελικό, δύο στόπερ και τερματοφύλακα. Κοιτάξτε, για να πάρουμε το γύρο πάλι. Και να κατάλαβες τι σου λείπει αυτό το τρίμηνο τετράμινο, επιτυχία είναι. Και να κατάλαβες τι σου λείπει. Αρκεί να έχουν όλοι και μια δεύτερη ευκαιρία να διορθώσουν τα λάθη τους. Έτσι. Αυτό είναι το λογικό. Να μην ξεχνάμε τι λέγαμε το καλοκαίρι. Ναι. Ένα άλλο μήνυμα λέει. Όσον αφορά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία. Αυτό είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που ανοίγει στις λειτουργίες ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι από εβδομάδα λύνονται τα πόδια, να χαρακτηρίσω ποδοσφαιρικό όρο, πολλών ανθρώπων μες στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή επιτυχία. Δεν είναι εύκολο να δουλεύεις με τέτοια πίεση από τη λαχτάρα του κόσμου για επιτυχία και από το μικρό κόσμο γενικά του ΠΑΟΚ που λειτουργεί έτσι. Μία νίκη σαν τη χθεσινή δίνει αυτοπεποίθηση και δίνει την αίσθηση ότι κάπου καλά βαδίζουμε. Γιατί πολλές φορές το νιώθει κι άλλος. Λέει, ρε, μήπως κάνουμε λάθη. Μήπως έπρεπε να πάμε έτσι και έπρεπε να πάμε αλλιώς. Και χάνεται ο στόχος όταν υπάρχουν τέτοια μπερδέματα. Πάμε καλά. Μήπως να σταματήσουμε, μήπως να κάνουμε. Η χθεσινή νίκη ήταν τονωτική και για τόσο κόσμο που δουλεύει μέσα στην ΠΑΕ και που δεν έβλεπε ένα σημάδι, ρε παιδί μου. Ένα σημάδι που να είναι ένα καλό ιονό ότι εντάξει, μέσα σε όλα τα λάθη που κάνουμε, κάνουμε και σωστά. Πάμε καλά. Τώρα στο συζήτηση που κάνατε για το offside του ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος ο Χρήστος, λέει τον Σάμπο υπέδειξε, λέει. Γιατί το έδειξε ο επόπτης, λέει με την κίνηση του χεριού του. Ναι. Ότι αυτός είναι offside σε εκείνη τη φάση. Δεν νομίζω να ξεχάσαμε καλά το μήνυμα. Εννοείται ότι. Και ένα φίλο αντιδράει σε αυτό που είπε, ότι οι Γερμανοί δεν είναι μόνο μπύρα, λουκάνικο και δουλειά. Ότι δεν ισχύει αυτό το συγκεκριμένο που είπες νωρίτερα. Προφανώς μας ακούει από τη Γερμανία.
Αυτά, 2 λεπτά μετά τις 2. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Φυσικά για ό,τι άλλο προκύψει από πλευρά ΠΑΟΚ στη διάρκεια του προγράμματος θα τα ξαναπούμε. Συνέχεια εδώ στον Λίμπερο με την επόμενη εκπομπή που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.